αναπτήρα μου. Πού είναι ο αναπτήρα μου, ποιο μου πήρε τον αναπτήρα μου, τέλο πάντων. Μα δεν μου λε, δεν τρέπεσαι λιγάκι εσύ. Τι θράσος είναι αυτό. Γι' αυτό σε έχουμε εδώ μέσα και σε πληρώνουμε. Για να διαβάζει πρωί-πρωί περιοδικό και να καπνίζει. Εσεί καπνίζετε. Σχασμό! Αυτό είναι δικό μου λογαριασμό. Εγώ είμαι κυρία και κάνω τι θέλω. Πού είναι ο κύριο? Νομίζω στο μπάνιο. Τι μανία κι αυτό ο άνθρωπο με τα νερά. Μα κι εσεί όταν μπείτε μέσα δεν λέτε να βγείτε. Αυτό είναι δικό μου λογαριασμό. Ξέρω, ξέρω, είστε κυρία. Ακριβώ. Και δεν θέλω πολλέ κουβέντε γιατί έχω και πονοκέφαλο. Το κουδούνι, πήγαινε να ανοίξει. Αντεκουνήσου. Τι θέλετε? Είναι μέσα ο κύριος Ανδρεάδης. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ειδοποίησε σε παρακαλώ το αφεντικό σου. Δηλαδή το αφεντικό μου. Δηλαδή το αφεντικό μου. Έχετε ραντεβού, σας περιμένει? Όχι, αλλά είναι κάτι επίγον. Πρέπει να του μιλήσω. Μα ο κύριος Ανδρεάδης είναι ακόμα στο μπάνιο. Να του πεις να βγει από τον μπάνιο. Πώς σε λένε? Γιούλα. Άντε, Γιούλα, κορίτσι μου, ξύπνα το αφεντικό σου και πες το ότι ο κύριος Δημήτρης Φωκάς πρέπει να τον δει αμέσως. Μάλιστα. Ποιος ηλίθιος χτυπάει την πόρτα? Εγώ, κύριε, η Γιούλα. Είναι κάποιος κύριος Φωκάς και επιμένει να σας δει οπωσδήποτε. Τον κακό τον καιρό. Πες το, περιμένει να ντυθώ και έρχομαι. Το είπα στον κύριό μου ότι τον περιμένετε και είπε τον κακό τον καιρό. Έγινε έξω φρενών. Θα του περάσει. Ελπίζω. Να, Γιούλα. Έλα. Το αφεντικό σου πήρε το πρωινό του? Όχι ακόμα, τώρα θα το πάρει. Λοιπόν, σε λίγο που θα φέρει το δίσκο με το πρωινό, φέρε ένα σερβίτσο και για μένα, έτσι, Γιουλάκι. Εντάξει. Μπράβο. Αύριο, Γιούλα, σε παρακαλώ, κάνε μου μια χάρη. Πάρε αυτά τα λουλούδια και πήγαινε τα μέσα και να τα φέρει μόλι να σου πω. Άντε, μπράβο. Ευχαρίστω. Λοιπόν, ξέρει, Γιούλα, είσαι φίνο κορίτσι. Το ξέρω, κύριε. Μου το έχουν πει πολλοί. Α, κάτι θέλει αυτή. Τι είναι, ρε παιδάκι, έπιασε ποτέ το εργοστάσιο? Όχι, κύριε Διευθυντά, χτύπα ξύλο. Τότε γιατί ήρθες από τα γράμματα? Είναι απόλυτη ανάγκη, κύριε Ανδρεάδη. Καλά, και αυτή η ανάγκη δεν μπορούσε να περιμένει μέχρι να έρθω στο γραφείο? Όχι, κύριε Διευθυντά, δυστυχώς. Ωραία. Λέγε λοιπόν τότε να ξεμπερδεύουμε μέχρι που να φέρει η Γιούλα το πρωινό. Μάλιστα, κύριε Ανδρεάδη. Ξέρω κατά βάθος πόσο καλός είστε. Και όταν μάθετε τους λόγους που με ανάγκασαν να σας ενοχλήσω τόσο πρωί. Έλα κατευθείαν στο θέμα και πες μου γιατί κουβαλήθηκε στο σπίτι μου από τα γράμματα. Μάλιστα, κύριε Διευθυντά. Όχι, δεν μ' αρέσει το κύριε Διευθυντά. Αν με λες κύριε Ανδρεάδη. Μάλιστα, κύριε Διευθυντά. Κύριε Ανδρεάδη, ήθελα να πω. Ήρθα. Μάλιστα. Να σας ζητήσω. Μάλιστα. Μια αύξηση. Τώρα. Τι είπες? Βέβαια, ξέρω ότι έχω ένα πολύ καλό μισθό, αλλά. Με κοροϊδεύετε, παιδάκι μου. Όχι. Εγώ να κοροϊδέψω εσάς, κύριε Διευθυντά μου. Ήθελα να πω, κύριε Ανδρεάδη. Μα είναι ποτέ δυνατόν να καταφτάνεις 8 το πρωί στο σπίτι αφεντικού σου? Ναι, είπαμε, όχι αφεντικού, κύριο Ανδρεάδη. Μάλιστα. Πού στον επιστό αυτό, κύριο Ανδρεάδη. Να τον ενοχλείς με το έτσι θέλω, για να του ζητήσει αύξηση. Όταν μάθετε όμως, κύριε Ανδρεάδη. Όχι, δεν πω αρκετά, δεν θέλω να μάθω τίποτα. Μα πρόκειται για την ίδια μου τη ζωή. Τι λες, μωρέ, σκασίλα μου, τι ωραίος που είναι αυτός. Αλίμονο να αρχίσω εγώ τώρα να ενδιαφέρομαι για τη ζωή και τα προσωπικά όλων των υπαλλήλων. Με προσβάλλετε, κύριε Διευθυντά, όταν παρομοιάζετε εμένα, το δεξί σας χέρι, με τους άλλους υπαλλήλους σας. Μάλιστα, κύριε Διευθυντά. Αποφάσισε τέλος πάντων πώς θα με λες. Πώς προτιμάτε εσείς? Διευθυντά. Αφού συνήθισε στο Διευθυντά, λέγε με Διευθυντά. Μάλιστα, κύριε Ανδρεάδη. Διευθυντά ήθελα να πω. Το πρωινό σας. Πού θα το πάρετε, εδώ ή εκεί? Εκεί. Βάλε μου λίγο γάλα, δεν θέλω τίποτα άλλο. Ει, για στάσου. Γιατί δύο σερβίτσια? Γιατί ο κύριος Φωκάς είπε ότι θα πάρετε το πρωινό μας. Τι έκανε, λέει? Ποιο πρωινό? Ναι, σκέφτηκα ότι επειδή η κουβέντα μας τα έπαιρνε σε μάκρος, να παίρναμε μαζί το πρωινό. Α, δηλαδή εσύ τρελάθηκες τελείως. Ναι, κύριε Διευθυντά, ο έρωτας συχνά μας κάνει να κάνουμε τρέλες. Ποιος έρωτας? Ο δικός μου έρωτας. Είμαι τρελά ερωτευμένος. Το φουλ που λένε. Ρε, και τι με νοιάζει εμένα? Αγαπώ μια καταπληκτική κοπέλα και θέλω να την παντρευτώ. Γι' αυτό σας ζήτησα και την αύξηση. Γιατί με τον πιστό που μου δίνετε, δεν μπορώ να της προσφέρω την πολυτέλεια που την έχουν συνηθίσει οι γονείς της. Εμένα οι ερωτές σου με αφήνουν εντελώς αδιάφορο. Μα σας μιλάω για πολύ μεγάλο έρωτα. Πού δεν πάει στο διάλογο, λέω εγώ. Κύριε, το γάλα σας. Το γάλα σας, κύριε. Ναι, σε ευχαριστώ. Πήγαινε τώρα. Κύριε, θέλω να σας πω κι εγώ κάτι πολύ σοβαρό. Μπράβο, σε με τη γωνιά! Α, δεν θέλω φωνές. Δεν θέλω φωνές. Μη χειρότερα Παναγία μου, πρωί-πρωί. Καλή, έτσι. Άντε, μη σου πω τίποτα. Άντε. Λοιπόν, για τελειώνουμε και με σένα. Σου δίνω αύξηση 5.000 δραχμές το μήνα. Η αύξηση που δέχομαι να μου δώσετε είναι 50.000 δραχμές. Ψηλά, ο νονός, ψηλά. Ρε παιδάκι μου, είπαμε ότι ο έρωτας τρέλανε εσένα. Αλλά εσύ τώρα
Πας να τρελάνεις και μέρα. Γιατί να σου δώσω τόσα λεφτά, ε? Προσέξτε, αυτή τη στιγμή η βιομηχανία των σαπουνιών που διευθύνεται, ναι, έγινε η πιο σημαντική στην Ελλάδα. Ωραία! Και θα πουλήσουμε και σνιόκ. Δηλαδή τώρα τι θες να μου πεις, ότι αυτό το κατάφερες μόνος σου? Μόνος μου όχι. Αλλά πρέπει να παραδεχτείτε ότι η ιδέα που είχα να διαφημίσουμε ότι μεταφέρουμε από τη Βραζιλία ειδικά βότανα που ξανανιώνουν τα κουρασμένα πρόσωπα, έκανε θράψη στις πωλήσεις των σαπουνιών. Και έτσι γίνατε ο πρώτος σαπουνάς. Σαπουνάς, ακού έκφραση. Με πιάνα, ρε, δεν είμαι σαπουνάς, βιομήχανος είμαι. Εντάξει, σαπουνοβιομήχανος. Εν πάση περιπτώσει, ρε παιδάκι μου, όλα αυτά που μου είπες δεν δικαιολογούν το θράσος σου να μου ζητήσεις αύξηση 50.000 δραχμές το μήνα. Θράσος δεν είναι μια δίκαιη αξία. Αλλά τι είναι? Τη δουλειά ουσιαστικά όλη εγώ τη βγάζω. Εγώ δουλεύω, εγώ τρέχω, ανεβαίνω σκάλες, κατεβαίνω σκάλες, τρέχω από εδώ, τρέχω από εκεί. Ενώ εσείς τι κάνετε? Τι κάνω? Κόθεστε. Μάλιστα, κάθεστε και βάζετε την τσίφρα σας. Τι λέτε τώρα, τι είναι αυτά που μου λέτε τώρα? Εσύ πας να μου βγάλεις άχρηστα τα κεφάλαιά μου, την πύρα μου και να μου βγεις εσύ ο μόνος απαραίτητος και αντικατάστατος. Τώρα, αν σας τα υπενθυμίζω όλα αυτά, είναι γιατί εμείς πρέπει να μιλήσουμε για αγάπη. Για αγάπη? Γιατί, εμείς οι δυο? Ναι, δηλαδή εμείς πρέπει να βρούμε την καλύτερη λύση για δύο ερωτευμένους που θέλουν να ανοίξουν ένα νέο σπιτικό και με το γάμο τους θα βρουν την ευτυχία. Μωρέ, λέγε όσο θες, χτυπήσου όσο θες. Εγώ πάντως τις 50.000 δεν σου τις δίνω. Κρίμα. Κρίμα γιατί ο Χατζής θα τις έδινε ευχαρίστως. Ποιος Χατζής? Ο Χατζής που βγάζει τα σαπούνια Νόβη. Είναι έτοιμος να τα δώσει γιατί νομίζει πως θα το αποκαλύψω όλα τα μυστικά σας. Ρε, ποια μυστικά με αυτός έτυχε να κάνει να βγάλει τα χειρότερα σαπούνια? Και τι με νοιάζει εμένα? Εγώ θα πληθώ με αυτά. Ο κόσμος. Άλλωστε, στο εμπόριο σημασία δεν έχει τι βγάζεις, αλλά πώς το πλασάρεις και πώς το παρουσιάζεις. Λοιπόν, θα μου δώσετε την αύξηση ή να πάρω το Χατζή τηλέφωνο? Σε ρε πουλάκι μου, κάτω τώρα το τηλέφωνο. Ρε, μανία με το τηλέφωνο. Είδα κουβεντιάζουμε τώρα, θα τηλεφωνάμε. Στάσου, ρε παιδάκι μου. Άφησε με να το σκεφτώ. Σκεφτείτε. Βέβαια, δεν σκεφτώ πώς θα. Για πες μου για το κορίτσι σου. Τι να σας πω, καταπληκτικό, αριστούργημα. Το πρώτο. Από καλό σπίτι? Σπιταρώνα, παλάτι. Δηλαδή οι γονείς είναι πλούσιοι. Δεν ξέρουν τι έχουν. Γι' αυτό δεν μπορώ να ζητήσω την κόρη τους με τα λεφτά που μου δίνετε. Βέβαια, δίκιο είστε, παιδάκι μου. Βέβαια. Λοιπόν, σου δίνω αύξηση. Μάλιστα. 40.000. Αλλά ούτε φράγκο παραπάνω, έτσι. Σας ευχαριστώ. Χίλια ευχαριστώ. Χίλια ευχαριστώ. Πιο πολλά δηλαδή από όσα περίμενα. Ρε, εσύ δεν μου είπες ότι ο Χατζής σου δίνει 50.000. Ναι, ο Χατζής θα μου έδινε τις 50.000. Αλλά εγώ δεν θέλω να φύγω από κοντά σας. Μπράβο, ρε, μπράβο. Με συγκινείς. Μπράβο, κουλέ. Άντε, ρε, την αύξηση την πήρες. Άντε τώρα να ζητήσεις την κοπέλα από τους δικούς σας. Άντε, ευχαριστώ, κύριε Διευθυντά. Ναι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και πάλι, κύριε Διευθυντά. Έλα, πήγαινε τώρα. Στα χλαμάρες. Ευχαριστώ. Άντε. Ευχαριστώ, κύριε. Ο ενθουσιασμός, κύριε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Την τσάντα. Άνι, την τσαντούλα σου. Έλα, βαράκι. Βαριά είναι, βρε. Ευχαριστώ. Από εδώ. Ευχαριστώ. Έχεις εδώ το αυτοκίνητό σου? Βέβαια. Με ελικόπτερο ήρθα. Τι λέτε? Λοιπόν, έχεις το καλό και καλή τύχη. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, θα τον άφηνα να μου τον φάει ο Χατζής ο Γρουσούζης. Κύριε Διευθυντά. Λέγε, τι θέλεις πάλι, καμιά αύξηση? Όχι, κάτι άλλο, ελάτε να καθίσετε. Στάστε το παιδί, γιατί? Ελάτε να καθίσετε, μη ρωτάτε που σας λέω. Καθίστε. Πουλά, σαν χλαμάρες τώρα και μίλα. Καθίστε. Λοιπόν, ναι. Ξαναγύρισα. Ναι. Να ζητήσω. Ναι. Το χέρι. Ναι. Της κόρης σας. Πολύ καλά. Αμάν! Μα τι πάθατε? Μα σας είπα να καθίσατε, δεν με ακούγατε. Μα χάσα από μπροστά μου. Τι άλλο θα μου πεις σήμερα? Τόση ώρα για την κόρη μου μιλούσες. Μάλιστα, κύριε, για την κόρη σας. Γιούλα! Τι θες, Γιούλα? Γιούλα, θα χρειαστεί. Δεν είναι δυνατόν, τόση ώρα για την κόρη μου μιλούσε. Αυτά εκ μέρους του κυρίου Φωκά. Κύριε Ανδρεάδη, επιτρέψτε μου να σας τα προσφέρω σαν ελάχιστο δείγμα της βαθιάς μου εκτιμήσεως. Βρε, άντε πάρτε από εδώ πέρα. Καλά, καλά, κύριε. Για λέγε τώρα εσύ πού και πότε γνωρίστηκες με την κόρη μου? Εντελώς τυχαία, σε μια δίσκο. Ξέρετε, σκίζω στο χώρο, ε. Συνέθε, βρε, δεν είναι δίσκο εδώ. Ναι, συγγνώμη. Στην αρχή δεν ήξερα ποια ήταν. Όταν όμως το μάθα, δεν της είπα ποιος ήμουν. Αυτά τα ήταν και ήμουν, δεν τα κατάλαβα. Είναι πολύ απλό, κύριε Διευθυντά. Την εποχή εκείνη ήμουν ένας απλός υπαλληλός σας στην επιχείρηση. Α, και τώρα που πήρες την αύξηση, πιστεύεις πως θα πάρεις και την κόρη μου? Γιατί όχι, τι μου λείπει? Άκουσε, νεαρέ μου, η Ανέδη έχει και τα ωριά της. Η κόρη μου θα παντρευτεί όποτε εγώ το αποφασίσω κάποιον με πολλά, πολλά λεφτά. Τι να τα κάνει τα λεφτά η κόρη σας, αφού έχει περιουσία από τη γιαγιά της? Έπειτα, εγώ την κόρη σας δεν την παίρνω για την περιουσία της, προς Θεού. Εγώ την παίρνω γιατί την αγαπώ.
Τώρα βέβαια, αν η γυναίκα που παντρεύομαι συμβαίνει να έχει και κάποια χρήματα, ασφαλώς δεν θα πω όχι. Το όχι στο λέω εγώ. Επειδή με θίξατε, σας πληροφορώ ότι ποτέ δεν θα έκανα ένα γάμο από συμφέρον. Και ακόμα ότι είμαι πρόθυμος να δώσω όλη την περιουσία μου στην κόρη σας. Ποια περιουσία, ζωρέα πένταρε! 44.723. 45 εκατομμύρια. Ψήρες. Δραχμές. Εσύ. Εγώ. Ενά. Να. Όχι, κύριε Διευθυντά μου. Πού τα βρήκες, τα κληρονόμησες? Όχι, δεν τα κληρονόμησα. Τότε πώς τα κονόμησες τόσα λεφτά? Τα έκλεψα από εσάς. Τι είπες? Είπα ότι σας τα έκλεψα. Από μένα? Τι σας λέω τόση ώρα? Όχι, δεν είναι δυνατόν. Όχι, είναι δυνατόν, κύριε Διευθυντά, ηρεμήστε. Θα σας τα εξηγήσω όλα. Γιούλα! Γιούλα! Πες μου τι έσκεφτες, αγοράκι μου, πες μου την αστεία. Δεν είναι ώρα για αστεία, κύριε Διευθυντά. Με ζητήσατε, κύριε? Ναι, σε παρακαλώ, φέρε δύο ασπιρίνες για τον κύριο. Δεν αισθάνεται καλά ο κύριος? Όχι, δεν αισθάνεται καλά ο κύριος. Φέρε δύο ασπιρίνες και πάψε να σέρνεις μαζί σου αυτά τα λουλούδια. Βάλτε σε ένα βάζο, άντε πήγαινε, γρήγορα. Άντε, κύριε. Άντε, πήγαινε. Πώς αισθανόμαστε, κύριε Διευθυντά? Βράντε, πάρα τα πάψη με ήσυχο. Να με ρωτήσει κιόλα πώς αισθάνομαι. Μου, τι άλλο θα ακούσω σήμερα? Πολλά, πολλά θα ακούσετε. Ελπίζω να μην θυμώσετε. Να μην θυμώσω? Στη φυλακή θα σε κλείσω, βρε. Τα ακούς? Το γαμπρουδάξα στη φυλακή και γιατί? Πριν του ρωτάει ο κλέφταρος. Λέγε λοιπόν τώρα, πριν χάσω την υπομονή μου. Οι ασπιρίνες σας, κύριε. Ωραία, στο διάλογο και εσύ από εδώ πέρα με τις ασπιρίνες σου. Μάλιστα, κύριε. Να, Γιούλα, μην πας μακριά γιατί θα χρειαστούν και άλλες ασπιρίνες με αυτά που θα του πω σε λίγο. Μάλιστα. Λοιπόν, για λέγε. Πώς μου ξάφησες τόσα εκατομμύρια? Άντε και θα καλέσω την αστυνομία. Αφήστε την αστυνομία. Εδώ πρέπει να βρούμε ποια λύση σας συμφέρει πιο πολύ. Καμιά λύση να δεν με συμφέρει όταν μου προτείνει ένας κλέφταρος όπως εσύ. Α, μια και μιλάμε για κλέφτες, να σας υπενθυμίσω ότι στην περσινή δήλωση που κάνετε στην εφορία δηλώσατε 50 εκατομμύρια για τα υλικά της βιομηχανίας, ε? Ναι, βέβαια. Ενώ και οι δυο μας ξέρουμε ότι δεν ξεπέρασαν τα 18 εκατομμύρια. Όχι, για να ξέρουμε ποιοι είναι οι κλέφτες, δηλαδή. Σε παρακαλώ. Και ακόμα ας μην μιλήσουμε για τα διπλά βιβλία της εφορίας. Πάψε, αγοράκι μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα τολμήσετε μετά από όλα αυτά να καλέσετε την αστυνομία να κάνει έλεγχο στην επιχείρησή σας? Όταν μάλιστα από τα ταμεία της τυπικά δεν λείπει φράγκο. Κύριε, αφού με λίστεψες, πώς δεν λείπει φράγκο? Πού να τα βάλω αυτά, κύριε? Θα σου έλεγα τώρα που να τα βάλεις, φάει πάρτα από εδώ πέρα. Εντάξει, δε όχου. Άντε, πήγαινε. Α. Λοιπόν, λέγε εσύ, σ' ακούω, απολογήσου. Τι να απολογηθώ? Σαν αρχιλογιστή σας, μείωσα την τιμή κόστους παραγωγής και σας έδωσα με την έξυπνη διαφήμιση 700 δραχμές κέρδος στο κιβώτιο. Και τότε ανακάλυψα το λάθος. Ποιο λάθος? Σας είχα πει για 700 δραχμές κέρδος. Ενώ στην πραγματικότητα το κέρδος ήταν 800 δραχμές. Έτρεξα βέβαια χαρούμενος να σας το ανακοινώσω. Όμως εσείς με διώξατε βιαστικά γιατί είχατε ραντεβού με εκείνη την κοκκινομάλα που τραβιώσαστε τότε. Πάψε βρε, μη φωνάσεις. Πολύ ωραίο παιδί η κοκκινομάλα. Πάψε βρε, γοράκι, σε παρακαλώ. Πώς την έλεγαν, αλήθεια? Βρε, κακό που με βρήκε μετά αυτόν. Συμπτωματικά εκείνη την ημέρα είχα ραντεβού και με την κόρη σας. Και τότε πήρα τη μεγάλη απόφαση να κρατήσω τα λεφτά σαν εγγύηση για την ευτυχία της κόρης σας. Ωραία, μου θα τρελαθώ. Α, θα τρελαθώ, θα τρελαθώ. Ναι, γιατί θα τρελαθείς, κύριε Ανδρεάδη μου. Η περιουσία της κόρης σας, συν τα 45 εκατομμύρια που σας έκλεψα, θα βοηθήσουν να κάνουν πολύ καλό ξεκίνημα τα παιδιά σας. Για παιδιά μου, ρε. Εμείς, μπαμπά. Α, και να χαθείς. Και δεν μου λες, η κόρη μου τις ξέρει όλες σου αυτές τις απάτες. Ασφαλώς όχι. Ήμουν ένας φτωχός υπάλληλος. Με τη σημερινή μου προαγωγή όμως, θα της πω ορισμένα πράγματα. Και αν εγώ της τα πω όλα, όλες οι πανιανθρωπιές σου. Δεν θα σας πιστέψει, κύριε. Η κόρη σας μ' αγαπάει. Σε αγαπάει? Μάλιστα, μου έχει δώσει αποδείξεις για την αγάπη. Τι αποδείξεις? Μια στιγμή. Γιούλα! Γιούλα! Τι θες πάλι τη Γιούλα? Δεν με ρωτήσατε να σας πω τι αποδείξεις αγάπης μου έχει δώσει η κόρη σας? Λοιπόν, πρωτού σας απαντήσω, πάρτε καλύτερα μια ασπιρινούλα, δεν κάνει κακό. Ρε μανία με τις ασπιρίνες! Κύριε Ανδρεάδη μου, δεν μπορώ να σας κρύψω την αλήθεια. Αυτό πια μου το απέδειξες. Θέλω να μιλήσουμε σαν άντρας προς άντρα. Πρέπει να σας πω ότι η κόρη σας κι εγώ ολοκληρώσαμε. Τι ολοκληρώσετε? Κουβαριαστήκαμε. Τι κουβαριαστήκατε? Τι βρήκαμε. Τι βρήκατε, ρε? Πώς το λένε, κάναμε σεξουαλικό διάλογο. Αμάν, και είπατε πολλά σε αυτό το διάλογο. Βέβαια. Φτάσαμε μέχρι ανώμαλα ρήματα. Θα σε σκοτώσω, ρε. Κύριε Ανδρεάδη, θα σε σκοτώσω. Μα σας παρακαλώ. Με φωνάξατε, κύριε. Όχι, εσύ φύγε. Μάλιστα, κύριε. Όχι εσύ, αυτός να φύγει. Όχι εσύ, μείνε. Αυτή να φύγει, έφυγε από εδώ πέρα. Τελικά ποιος να μείνει και ποιος να φύγει? Ωραία, φύγε, πήγαινε στην κουζίνα σου. Στο νοσοκομείο εδώ μέσα. Στο καλό. Έλα, απ. Ώστε έτσι, δεν με αφήσατε να. Είχες, ρε, το θράσος να έρθεις να μου τα πεις κατάμουτρα. Ό,τι έγινε, έγινε. Τι πως θες, πω και ευχαριστώ? Όχι, η ευχαρίστηση ήταν δική μου. Σκασμός!
Σκέψε τα μάθει όλα αυτά η μάνα της. Με αυτό θέλω να σας πω, είμαι έτοιμος να επανορθώσω. Καλά, πώς δεν μου είπε τίποτα εμένα η κόρη μου. Σας φοβάται, κύριε διευθυντά μου. Η κόρη μου, φοβάται εμένα. Ναι. Άλλο πάλι και τούτο. Για σε πάντη φωνάξω. Όχι, σας παρακαλώ, μην της μιλήσετε. Δεν ξέρω ότι είμαι εδώ. Ήθελα να σας τα πει όλα εκείνη, αλλά εγώ δεν μπορούσα να περιμένω και αποφάσισα να σας μιλήσω. Και με δρώσεις. Ναι, κύριε διευθυντά μου, εγώ θα φεύγω τώρα και γιατί έχω μια δουλίτσα στο εργοστάσιο. Σε μισή ώρα θα επιστρέψω και ελπίζω να φιλήσω και την κυρία Ανδρεάδη. Γιατί να φιλήσει τη γυναίκα μου. Επεθερά μου θα γίνει, να μην τη δώσω ένα φυλάκι. Τέλος πάντων, φεύγω, μπαμπά. Ρεάς το χέρι κάτω, δεν είμαι παπάς. Ωραία, παπάς δεν είστε, είστε όμως μπαμπάς. Χαίρετε, κύριε Μπαμπά. Γιούλα! 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 Φωνάξατε πάλι, κύριε. Μου λες, ξύπνησε η κόρη μου. Δεν ξέρω, πάω να δω. Να την ξυπνήσεις και να της πεις πως τη θέλω. Μάλιστα, κύριε. Πώς μου τα έφερες έτσι. Και τώρα τι κάνουμε. Καλημέρα, μπαμπακούλη μου. Κοιμήθηκες καλά. Μα τι έχεις, ταραγμένος μου φαίνεσαι. Τα ξέρω όλα. Ποια άλλα καλέ. Ρε άστρο, μην μου κάνεις εμένα αυτά τα κόλπα που μου έκανες στον ίσιο μωρό. Θέλω να μου τα πεις όλα. Δεν σε καταλαβαίνω, ποια όλα. Μπορεί καταλαβαίνεις όλα τα σχετικά με τους ερωτές σου. Λέγε. Μίλα! Στα κλάματα! Το ξέρεις ότι ήρθε και μου ζήτησε το χέρι σου. Αλήθεια ήρθε. Τώρα μόλις έφυγε. Σε παρακαλώ, σταμάτα να κλαις. Άντε. Μα δεν καταλαβαίνεις, μπαμπά, από χαρά κλαίω. Έχει εξαφανιστεί εδώ και 15 μέρες. Νόμιζα ότι με εγκατέλειψε. Τι λες, μωρέ. Αυτό μας έλειπε. Να εγκαταλείψεις και την κόρη μου. Ξέρεις, μπαμπά, η μαμά ήταν έτοιμη να σου μιλήσει. Μην πεις ότι τα ξέρει και η μάνα σου. Και βέβαια τα ξέρει. Παιδί, ο τελευταίος θα μαθαίνει πάντα εδώ μέσα είμαι εγώ. Μπαμπάκα μου, δεν έχεις αντίρρηση όμως έτσι. Άκουσε, παιδί μου. Ο γάμος δεν είναι και τόσο απλό πράγμα. Δεν θα διστάσω λοιπόν για το καλό σου, θα σε κλείσω ακόμα και εσωτερική. Να το ξέρεις. Και μην ξεχνάς ποτέ ότι είσαι μόνο 17 χρονών. Μάλιστα. Κύριε. Σας πήραν στο μέσα τηλέφωνο από το γραφείο και είπαν ότι σας περιμένει ο κύριος Κωνσταντινίδης. Καλά, εντάξει, θα πάω. Εσωτερική! Μάλιστα! Εσωτερική! Ηρεμήστε, Δεσποινής, ηρεμήστε! Αφού ο πατέρας μου δεν θέλει να παντρευτώ. Λοιπόν, ακούστε. Στο νέο βιβλίο που διαβάζω, οι ραγισμένες καρδιές το λένε, η πλούσια κοπέλα, για να πείσει τους γονείς της να της επιτρέψει να παντρευτεί το φτωχό νέο που αγαπάει, τους λέει ότι περιμένει παιδί. Αν του πω εγώ τέτοιο πράγμα του πατέρα μου, θα τον πιάσει η καρδιά του. Θα του περάσει όμως και θα το δεχτεί. Μα τι λες τώρα, πού να βρω κουράγιο να του πω τέτοια πράγματα. Να το βρείτε το κουράγιο, Δεσποινής, να το βρείτε. Στο κάτω-κάτω πρόκειται για την ευτυχία σας. Λοιπόν, Γιούλα, δεν έχεις άδικο, ε. Και βέβαια δεν έχω. Λοιπόν, αυτό είναι. Τώρα αμέσως θα πάω να τον βρω και θα το πω, ε. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιούλα μου. Τρελοκομείο είναι εδώ μέσα.
Ήρθα. Το βλέπω. Ήρθα να σου μιλήσω. Τώρα έχω δουλειά. Μπαμπάκα, θα του δώσουμε το όνομά σου. Θα το βγάλουμε Αριστίδη. Σε ποιον θα δώσετε το όνομά μου? Στο μωρό. Ποιο μωρό? Το δικό μας. Ποιο δικό μας? Μα επιτέλους, μπαμπά, μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Στον εγγονό σου. Ποιον εγγονό μου, παιδί μου? Και όχι, δεν είναι δυνατόν. Δεν θα άκουσα καλά. Δεν μπορείς ένα πρωί να μάθω τόσα. Πες μου πως δεν είναι αλήθεια. Είναι. Είναι! Λοιπόν, σας απαγορεύω να του δώσετε το όνομά μου, διότι... Χριστίνα, σε παρακαλώ, φέρε μου 3 ασπιρίνες αμέσως. Το κεφαλάκι μου, το τρανάκι μου. Ορίστε οι ασπιρίνες σας, κύριε. Για καλό και για κακό σας έφερα 4. Δεν θέλω. Φύγε! Ορίστε, άφησε και την πόρτα ανοιχτή. Τις κλείνουμε τις πόρτες! Ακού, Αριστίδη. Τώρα, μπαμπά, δεν πιστεύω να έχεις αντίρρηση να παντρευτούμε. Πώς να έχω βρε ξεμυαλισμένη εδώ που φτάσαμε. Μπράβο, μπαμπάκα μου. Σε ευχαριστώ. Τρέχω να το πω και στη μαμά. Ορίστε, κάνε παιδιά να δεις προκοπή. Μία δεσποινή θέλει να σας δει. Στο χάλι που έχω δεν μπορώ να δεχθώ κανέναν. Μου είπε ότι είναι απόλυτη ανάγκη. Δεν μπορώ. Καλημέρα σας, κύριε. Τι θέλετε, δεσποινής? Συγγνώμη που σας ενοχλώ, αλλά πρόκειται για κάτι πάρα πολύ επίγον. Μόνο σας παρακαλώ, πέστε μου γρήγορα, γιατί δεν έχω καιρό. Δεν ξέρω πώς να αρχίσω, κύριε. Βρίσκομαι σε απελπιστική κατάσταση. Εγώ πάω πίσω. Αγαπώ κάποιον νέο, το λένε Δημήτρη Φωκά. Μην πείτε, άλλο και του το πάλι. Το ξέρετε? Το ξέρω που να μην έσωνα και σας πληροφορώ ότι μόλις τώρα μου ζήτησε το χέρι της κόρης μου. Λάτε τώρα, μην ταράζεις ο δεσποινής μου. Είστε τόσο νέα, τόσο όμορφη. Ήξερα βέβαια πως θα έρθει να ζητήσει την κόρη σας σε γάμο, αλλά πίστευα να σας προλάβω να σας το πείσω. Με έπρεπε να προλάβετε. Αν και σας πληροφορώ, τα ξέρω όλα για τον κύριο Φωκά. Δεν σας καταλαβαίνω, πάντως πρέπει να σας πω ότι είπα ψέματα στον Δημήτρη. Τι ψέματα? Του παρουσιάστηκα σαν κόρη σας. Και καλά κάνατε. Κόρη μου! Ποια είναι κόρη μου? Τώρα καταλαβαίνω. Του είπατε ότι είσαστε κόρη μου. Μάλιστα. Εμένα ήρθε και ζήτησε σε γάμο. Όπο μπέρδεμα. Όπο μπέρδεμα. Τι θα κάνω τώρα εγώ με την Έλλη που είναι έγκυος? Ήρθα λοιπόν να σας παρακαλέσω να μην του πείτε την αλήθεια αμέσως. Για να έχω το χρόνο να τα εξηγήσω όλα μόνη μου. Μα κι εσείς, δεσποινής μου, τι σας ήρθε να του πείτε ότι είστε κόρη μου? Είμαι φτωχή. Και για να τον εντυπωσιάσω, του είπα ότι είμαι κόρη σας. Ο καημένο κορίτσι. Και δεν μου λες, πώς γνωριστήκατε? Γνωριστήκαμε σε μία δίσκο. Α, ξέρω. Ταραράν. Αυτά μου τα είπε. Και ποιο είναι το πραγματικό σας όνομα? Το πραγματικό μου όνομα είναι Μπουγιό του. Αλλά δεν ξέρω πώς. Μια μέρα που είχαμε βγει με τον Δημήτρη, η ματιά μου έπεσε σε μία διαφήμιση στο σαπουνιό σας. Και του είπα ότι λέγομαι Ανδρεάδη. Μα γιατί, δεσποινής μου, το όνομά μου είναι τόσο συνηθισμένο. Θα μπορούσατε να μην του λέγατε ότι είστε κόρη μου? Θα μπορούσα, κύριε, αλλά με ρώτησε με τόσο θαυμασμό ο Δημήτρης αν είμαι κόρη του βιομήχανου Ανδρεάδη. Και εγώ δεν μπόρεσα να μην συνεχίσω το ψέμα. Πάντως, σας παρακαλώ, αφήστε σε μένα να του πω την αλήθεια. Εσείς μην του πείτε τίποτα. Τι λες, κοπέλα μου, τώρα, και να χάσω τόσα εκατομμύρια? Δεν σας καταλαβαίνω. Ωραία, πού να καταλάβεις. Τέλος πάντων, σύμφωνοι, δεν θα του πω τίποτα. Αλλά και εσύ δεν θα του πεις ότι ήρθες εδώ μέχρι να ρυθμίσω κάτι που έχω εγώ μαζί του. Όπως θέλετε, κύριε. Πάρα, μπορείτε να πηγαίνετε, αγαπητοί μου δεσποινείς. Ελπίζω πως σύντομα θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ανδρέα. Να πάτε στο καλό, δεσποινείς μου. Ωραία, η φορά που με βρήκε. Ωραία, τι ήταν αυτό που έπαθα. Άντε τώρα εγώ να ανακαλύψω ποιος κερατάς γκάστρωσε την κόρη μου. Μεσαίνω, άντρας μου. Αφού σου είπα, καλέ μαμά, τώρα ήμουνα μαζί του. Καλά, μην φωνάζεις. Εδώ είμαστε, ήρθαμε. Πρέπει να σου μιλήσω. Η κόρη σου έχει αγαπητικό. Κι εγώ. Τι κι εσύ? Κι εγώ πρέπει να σου μιλήσω. Α, είπα κι εγώ. Λέγε. Η κόρη σου έχει αγαπητικό. Αυτό το είπα εγώ. Ναι, αλλά εγώ τι ήξερα πριν να μου το πεις εσύ. Και φαντάζομαι ότι θα ξέρεις ακόμα ότι είναι κέγγυος. Ασφαλώς. Όλες οι γυναίκες το παθαίνουν κάποτε αυτό. Μπράβο, μαμά. Σκασμός εσύ. Πες μου όμως, πώς το ήξερες πως θα έρθει σήμερα να συζητήσει από μένα? Εσύ μου είπες ότι ήρθε. Ναι, βέβαια, εγώ σου το είπα, τα έχω χαμένα. Για πες μου όμως, ποιος είναι? Αφού ήρθε και με ζήτησε, ξέρεις πολύ καλά ποιος είναι. Μωρέ, εγώ το ξέρω, αλλά θέλω να ακούσω το όνομά του και από το δικό σου το στόμα. Πες του, βρε παιδάκι μου, τέλος πάντων, ποιος είναι.
Ωραία λοιπόν, ο Τόνης είναι. Ποιος Τόνης? Έλα μπαμπά, δεν θυμάσαι τίποτα. Ο Τόνης, ο σοφέρ μας. Δηλαδή το παιδί περιμένει, το έκανε με τον Τόνη, το σοφέρ μας. Και με ποιον ήθελες να το κάνει, με το Ράμπο? Αχ, Θεέ μου, γιατί με πειρατεύεις έτσι από το πρωί? Έλα, βρε Άρη, μη φαίνεις τον κατακλυσμό. Δεν έγινε τα και τίποτα που το παιδί μας ερωτεύτηκε ένα φτωχό νέο και τίμιο. Κάλεσε έναν το μεσημέρι στο σπίτι να φάμε, να τα πούμε και λιγάκι. Τι μου λες, βρε Θεόπολη, αφού τον Τόνη τον έδιωξε εδώ και 15 μέρες. Δεν τον έδιωξα. Τον έδιωξες, ξαναφέρε τον. Δεν βλέπεις το παιδί μας που υποφέρει? Έλα, βρε κουκλίτσα, μην κάνεις έτσι. Άντε, πήγαινε έξω, δεν θέλω να μείνω μόνη με τον πατέρα σου να μιλήσουμε. Θέλω να μου ξαναβρει τον Τόνη μου. Θα τον βρει τον Τόνη και δεν σου βρει τον Τόνη, θα σου πούνε κανέναν άλλον. Μα δεν θέλω άλλο, τον Τόνη θέλω. Εντάξει, το κατάλαβα, πήγαινε τώρα. Τον Τόνη θέλει. Θα σου έλεγα τώρα τι θέλει. Άκου, φίλε μου, η κόρη μου να περιμένει παιδί από το σοφέρ μου. Χίλιες φορές καλύτερα που τα έφτιαξε με αυτό το πέδαρο παρά να τη δίναμε εκείνο το γελίο τον εφοπλιστή τον Νίκογλου που έχει τόσα λεφτά όσα σπηριά έχει και η μούρη του. Εμπρός! Εγώ είμαι, κύριε Διευθυντά. Εντάξει, πήγα στην τράπεζα και τακτοποιήθηκαν. Ω, η κυρία Ανδρεάδη. Αν και από εδώ και πέρα θα πρέπει να σας φωνάζω μαμά. Γιατί με φωνάζει μαμά ο νεαρός? Γιατί του είχα πει ότι. Ότι. Μα τι έπαθες? Δεν μου λέτε, κύριε Διευθυντά μου, δεν τα κουβεντιάσατε με τη γυναίκα σας. Μα τι να κουβεντιάσουμε, πέστε μου και εμένα. Δεν σας είπε ο κύριος Αριστίδης ότι ζήτησα το χέρι της κόρης σας? Πιάς της Έλλης. Όχι, όχι, παιδί μου, πιάς της Έλλης τώρα, τι είναι αυτά που λες? Πιάς. Της άλλης, της μεγάλης, παιδί μου, τίποτα δεν καταλαβαίνεις. Μα δεν μου λες, τρελάθηκες. Πρόλα, πήγαινε σε παρακαλώ γιατί θέλω να μιλήσω σοβαρά με τον νεαρό. Άντε, μπράβο. Εντάξει, φεύγω. Πάντως οι δυο σας δεν μου φαίνεστε ότι είστε και τόσο καλά. Γεια σου, παιδί μου. Χαίρετε. Γεια σου, Χριστίνα. Λοιπόν, δεν ήξερα ότι είχατε δύο κόρες. Ούτε κι εγώ το ήξερα. Δεν κατάλαβα. Ένα παιδάκι μου τώρα, μην δίνει σημασία σου ότι λέει και καλή γυναίκα μου. Και αυτή τη λόξη τη. Εμείς οι δύο πρέπει να μιλήσουμε για κάτι έτσι πιο σοβαρό. Βέβαια, ξέρω πόσο τίμιος είσαι, αλλά κι εγώ πρέπει, ρε παιδάκι, να εξασφαλιστώ. Δηλαδή, να σιγουρευτώ ότι από τα λεφτά που μου άρπαξες θα ωφεληθεί και η κόρη μου. Μα ξέρετε πόσο τίμιος είμαι. Μένα μου λες. Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά πόσο μετράει η τιμιότης όταν από μια στιγμή στην άλλη μπορεί να συμβεί του κόσμου τα απρόβλεπτα? Η αγάπη μου για την κόρη σας δεν αλλάζει με τίποτα. Είμαι στο φούλε ερωτευμένος. Καλές είναι οι αγάπες, αλλά αν μου έρθεις μια επιταγή, παραδείγματος χάρη, έτσι θα μπορούσα να πείσω ευκολότερα τη γυναίκα μου που μεταξύ μας τώρα δεν φέρεται να πολυθέλει αυτό το γάμο. Μα μπαμπά, δεν μπορώ να σας δώσω επιταγή, αφού δεν έχω λεφτά στην τράπεζα. Τι μου λες, αυτά που πήρες, τι τα έκανες? Σε χαρτονομίσματα θα τα άφηνα. Τα μετέτρεψα σε κοσμήματα για μεγαλύτερη ασφάλεια. Α, μπράβο! Και αυτά τα κοσμήματα που βρίσκονται τώρα? Σε μια βαλίτσα σε ένα πολύ σίγουρο μέρος. Εντάξει, τώρα έχω μια ιδέα, Δημήτρη. Τι ιδέα? Να κάνουμε μια έκπληξη στην Έλλη. Ποια Έλλη? Όχι, ποια Έλλη τώρα, την Κέτη, την κόρη που μεγάλη ήθελα να πω. Να πας να φέρεις τα κοσμήματα και να τα προσφέρεις έτσι να πούμε σαν προγραμμιαία δωρεά. Και έτσι η γυναίκα μου θα έχει καμιά αντίρρηση. Λέτε να τη συγκινήσει κάτι τέτοιο? Τι διάλογο, τη γυναίκα μου δεν ξέρω. Τότε τρέχω, τι κάθομαι. Άντε να πηγαίνω εγώ τώρα. Πρόσεξε, μη σου αρπάξει ένα στιβέλτσα στον δρόμο. Μη σα νοιάζει, ξέρω εγώ. Α, τι κάτι άλλο. Τι πράγμα. Θέλω να σε ρωτήσω, μήπως είδες καθόλου τον Τόνη το σοφέρ μου? Δεν τα μάθατε? Όχι, μα θέλω τόσα πολλά τα τελευταία που. Ναι, ήταν ερωτευμένος με μια πολύ ωραία κοπέλα που είχε πατέρα ένα κόπανο. Κόπανο? Μα είπε το όνομά του? Όχι, όχι. Α, ευτυχώς. Το παιδί ήταν τόσο στενοχωρημένο και δυστυχώς δεν βρέθηκε κανένας να τον εμποδίσει. Μην πεις ότι αυτοκτόνησε. Ναι, όχι, όχι, δεν αυτοκτόνησε. Κάτι χειρότερο. Έφυγε στο Βέλγιο για ανθρακορύφος, μάλιστα. Με θέλετε τίποτα άλλο? Όχι, παιδί, ευχαριστώ. Όχι. Άντε, να πηγαίνω εγώ τώρα. Να πα στο καλό. Άντε τώρα να το βρει στο Βέλγιο, κάτι να ψάξει και κάτι στο ανθρακορυχία. Κυρία, τι θέλεις εσύ? Κυρία, πρέπει να σας μιλήσω. Μα δεν βλέπεις ότι από το πρωί πνίγομαι? Δεν ξέρω τι κάνετε εσείς, κυρία. Εγώ πάντως πρέπει να σας πληροφορήσω ότι δεν μπορώ να μείνω περισσότερο στην υπηρεσία σας. Να, τα μείναμε και χωρίς υπηρέτρια. Γιατί παρακαλώ μας εγκαταλείπεις? Παντρεύομαι, κυρία. Μα τι στο διάολο, επιδημία γάμου έπεσε στο σπίτι μας? Μην αστείευεστε, κυρία. Εγώ θα έπρεπε κανονικά να είχα φύγει κιόλας. Δεν μου λες. Ο ραβωνιαστικός σου ξέρει να οδηγεί αυτοκίνητο. Ραλίστα σκέτος. Λοιπόν, τον προσλαμβάνω εκείνο στη θέση του σοφέρ και εσύ παραμένεις στο πόστο σου. Θα αστείευεστε βέβαια, κυρία. Δεν αστείευομαι καθόλου. Με μεγάλη μου χαρά θα σας έχω και τους δυο στην υπηρεσία μου. Μα ο μνηστήρας μου, κυρία, είναι εφοπλιστής. Και έκανε λέει. Εφοπλιστής. Ρε Θεέ μου, τι σου έχω κάνει από το πρωί και μου ρίχνεις τέτοιες κατραπακές? Η δούλα μου παντρεύεται εφοπλιστή και η κόρη μου κυνηγάει το σοφέρ μας. Α, για να σας πω, ποτέ δεν υπήρξα δούλα σας. Απλώς οικιακή βοηθός. Όσο για τον μνηστήρα μου, τον εφοπλιστή τον ξέρετε και πολύ καλά μάλιστα. Τον ξέρω.
Ποιος είναι? Παντρεύομαι τον κύριο Νίκογλου. Το Σπυριάρι? Δεν τον λέγατε έτσι όταν τον πενοβγάζατε στο σπίτι σας ελπίζοντας να παντρευτεί την κόρη σας. Ο κύριος Νίκογλου όμως ερωτεύτηκε εμένα και να που με παντρεύεται. Όσο για το μαγουλάκι του, σας πληροφορώ ότι έγινε βελούδο. Τέρματα Σπυριά. Και πώς έγινε αυτό? Υποθέτω τα Σπυριά του μνηστήρα μου θα φύγανε από το... Από τι? Μην κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε τώρα. Αφού δεν καταλαβαίνω. Ρωτήστε την κόρη σας. Αυτή όλο και κάτι θα ξέρει για αυτές τις ειδικές θεραπείες. Να χαθείς προστιχόμουτρο που θα βάλεις τη μούρη σου ακόμη με την κόρη μου. Πήγαινε γρήγορα μέσα, ετοίμασε τις βαλίτσες σου και να μην ξαναπατήσεις το πόδι σου σε αυτό το σπίτι. Πολύ καλά, κυρία. Χαίρετε. Κοίτα, φίλε μου, θράσος. Πάει χάλας ο κόσμος. Γεια σου, Δώρα. Τα άμαθες τα νέα? Ποια νέα? Ο Νίκογλου που πρόοριζε για γαμπρό της κόρης μας δεν έχει πια σπηριά. Και τι με νοιάζει εμένα? Πώς σε νοιάζει, γιατί παντρεύεται τη Γιούλα. Καλά κάνει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ την έδιωξα. Σοβαρά? Άντε τώρα να βρεις εσύ η πυρέτρια. Το πρόβλημά μας δεν είναι η πυρέτρια. Το πρόβλημά μας είναι ο γαμπρός. Δεν μπορεί να περιμένει η κόρη μας παιδί χωρίς γαμπρό. Γι' αυτό και τα ξεκουνήσουν να βρεις γαμπρό για την Έλλη. Τι λες, μορλάθηκες τελείως? Το θεωρείς τόσο εύκολο να βρω αμέσως γαμπρό για την κόρη μας? Μια στιγμή. Εσύ δεν μου μιλάς συνέχεια για κάποιον φωκά που έχει στο γραφείο καταπληκτικό παιδί που είναι το δεξί σου χέρι? Μην ξανακούσω κουβέντα για το φωκά, γιατί θα το πετάξω έξω με τις κλωσιές. Ας πάρω πρώτα εγώ τη βαλίτσα. Ποια βαλίτσα? Μωράς τώρα, πού να καταλάβεις εσύ? Βέβαια, πού να καταλάβω εγώ? Μια ζωή με νομίζεις ηλίθεια. Και βάλε. Τι είπες? Ποιος ηλίθιος μόνο θα παντρευόταν την Έλλη? Την Έλλη Έγκυο. Μα για στάσου, δεν μου έλεγες ότι σήμερα στο γραφείο σου ζήτησε κάποιος την Έλλη? Ναι, ο Φωκάς. Ποιος Φωκάς? Αυτό ο Φωκάς μας που έχω στο γραφείο. Εάν τη ζήτησε, πρέπει να την παντρευτεί. Ένας τίμιος νέος δεν μπορεί να θητήσει το λόγο του. Ποιο λόγο του, Χριστιανή μου? Είναι δυνατόν να φορτώσω στο Φωκά το παιδί του Τόνι? Δηλαδή προτιμάς η κόρη μας να κάνει παιδί χωρίς πατέρα, ε? Ωραίος πατέρας εσύ. Έλλη! 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 Τι θέλεις, μαμά? Θα παντρευτείς το Φωκά. Ποιο Φωκά? Το Φωκά του γραφείου. Μα, μαμά! Δεν έχει μα και ξεμά. Θα τον παντρευτείς τελεία και παύλα. Και από εδώ και στο εξής κουμάντο θα κάνω εγώ σε αυτό το σπίτι. Άντε πάμε μέσα. Χειρότερα. Ο Δημήτρης. Λες ο Θεός να μ' άκουσε τόσο γρήγορα. Λες να είναι η βαλίτσα με τα κοσμήματα. Όπως βλέπετε, κρατάω το λόγο μου. Ορίστε βαλίτσα με τα κοσμήματα. Σε ευχαριστώ, αγόρι μου. Ας μην κουράζεσαι. Την κρατάω εγώ. Πάμε μέσα. Εντάξει, εντάξει. Και έτσι η γυναίκα σας δεν θα έχει καμιά αντίρρηση. Τι γυναίκα, τι είναι αυτά που λες? Θα τρελαθεί από τη χαρά που θα γίνεις γαμπρός μας. Μπαμπά, τι βλέπω, έχουμε κόσμο. Αχ, εσείς είστε κυρία Φωκά. Εγώ. Ο άντρας μου τα είπε όλα για εσάς. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Θα μου δώσετε ένα φυλάκι. Ευχαρίστως. Άντε φρόνα, πήγαινε, σε παρακαλώ. Άντε πράγμα, πήγαινε. Πρέπει να μιλήσω με τον γαμπρό μας σαν άντρας προς άντρα. Άντε πράγμα, πήγαινε μέσα και φρόντισε να μας ενοχλήσει κανείς. Σας ετοιμάζουμε μια πολύ ευχαριστή έκπληξη. Έχω την εντύπωση ότι κάτι μου κρύβεται εσείς οι δυο. Μπανάκι, μανάκι, μπανάκι, μανάκι. Επιτέλους, μόνη. Δεν μου λες, είναι μέσα όλα τα κοσμήματα ή πήρες τίποτα? Όλα, όλα. Ανοίξτε να τα δείτε κιόλα. Νιώθω σαν να κλέψαμε κοσματοπολείο. Λοιπόν, Δημήτρη μου, επειδή εσύ με ευχαρίστησες τόσο πολύ με αυτή τη βαλίτσα, και εγώ σου λέω ότι θα το βγάλουμε αριστείδη. Ποιο? Το παιδί μας. Δεν κατάλαβα, κάναμε κανένα παιδί? Τίποτα δεν καταλαβαίνεις εσύ? Δεν είναι δυνατόν. Μη μου πείτε πως η Κέτη περιμένει παιδί. Δεν μου είπε τίποτε. Τι να σου πει, αφού σήμερα της το είπε και αυτή είναι ο γιατρός. Κύριε Διευθυντά μου, με κάνει τον πιο ευτυχισμένο άνθρωπο του κόσμου. Έχουμε, παιδί μου, η ευτυχία σου να κρατήσει. Εγώ όμως ανησυχώ. Για ποιο πράγμα, κύριε Διευθυντά? Κοίταξε να δεις. Ναι. Άνθρωποι είμαστε. Σε όλοι μας μπορεί να συμβεί κάτι. Σε μένα, σε σένα. Χτύπα ξύλο, τι λέτε τώρα? Βέβαια. Σκέφτηκα λοιπόν τι θα γινόταν αν άνθρωποι είμαστε. Πάθαινες εσύ κάτι πριν παντρευτείς την κόρη μου. Τι θα γινόταν το μωρό μας, που φυσικά δεν θα είχε ακόμα το επιθετό σου? Αυτό σας ανησυχεί. Μπορώ να πάω σε ένα συμβολαιογράφο, να κάνω μία διαθήκη και μία αναγνώριση πατρότητας. Άντε ρε παιδάκι μου τώρα, τι τους θέλει συμβολαιογράφος? Ένα απλό χαρτί εκεί πέρα είναι αρκετό. Να σας κάνω ένα χαρτί λοιπόν. Μπράβο, χαρτί. Και πού είχα χαρτί να δεις? Εδώ είχα κάπου χαρτί. Στάσου, εδώ είναι χαρτί. Στάσου, στάσου, στάσου. Μπράβο, παιδί μου.
Λοιπόν, θα... Δεν πιστεύω να θύμωσες. Δεν θύμωσα, αλλά δεν φαίνεται να μου έχετε και τόση εμπιστοσύνη. Και έπειτα, ποιος με βεβαιώνει εμένα ότι θα δώσετε τα κοσμήματα στην κόρη σας αφού την παντρευτώ. Α, τώρα με προσβάλλεις εσύ, παιδί μου. Γι' αυτό τους κάνω κι εγώ ένα παρόμοιο χαρτί. Α, ωραία. Σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Ο υπογεγραμμένος Δημήτρης Φωκάς. Αναγνωρίζω την πατρότητα, του τέκνου, της κόρης του Αριστίδη και της Φλόρας Ανδρεάδη. Υπόγραψε. Μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σειρά μου τώρα, ε. Βεβαίως. Ωραία. Ο υπογεγραμμένος Αριστίδης Ανδρεάδης αποδέχομαι να καταβάλω στη κόρη μου το ποσό των 45 εκατομμυρίων σε κοσμήματα την ημέρα των γάμων της με τον Δημήτρη Φωκά του Γεωργίου και της Γεωργίας. Υπογράφετε παρακαλώ. Πολύ ευχαρίστως. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, είσαι ευχαριστημένος τώρα. Μάλιστα κύριε Διευθυντά. Κι έτσι ο εγγονός μου απέκτησε μπαμπά ό,τι και αν συμβεί. Ο κύριος Ανδρεάδης δεν είναι εδώ, αλλά αν θέλετε μπορείτε να τον περιμένετε. Α, νάτος, έρχεται. Α, εδώ είστε τις μου. Χαίρετε. Εκλείσε την πόρτα, Ξητίνα. Λοιπόν, όλα εντάξει. Πολύ εντάξει. Δηλαδή... Θα δείτε εσύ τον Δημήτρη. Ναι, έχω ραντεβού μαζί του. Α, πολύ ωραία. Πηγαίνετε και πέστε του λοιπόν όλη την αλήθεια και ευχαριστήστε τον εκ μέρους μου που έφερε τη βαλίτσα μου. Ποια βαλίτσα? Ο Δημήτρης θα καταλάβει. Και επειδή τον αγαπάτε τόσο, πέστε του έτσι γλυκά, γλυκά, ότι δεν μπορώ να το κρατήσω άλλο στη δουλειά μου. Σε εσάς δουλεύει ο Δημήτρης? Δούλευε μέχρι σήμερα. Και τώρα τον απολύεται? Όχι, ρε παιδάκι μου, απλώς διακόπτω τη συνεργασία μας. Και αυτό γίνεται εξαιτίας μου? Όχι, όχι, μην ανησυχείτε, σημείς μου. Τότε γιατί τον απολύεται? Έκανε εκεί πέρα ένα μικρό λογιστικό λάθος και τελικά αυτό το λάθος πήρε άλλες διαστάσεις. Άλλωστε θα σε εξηγήσει ο ίδιος ο Δημήτρης. Να πάτε στο καλό, δεσμευτείς μου. Χαίρετε. Χαίρετε. Επιτέλους. Ο πατέρας σου είναι ο πιο αξιολάτρευτος άνθρωπος του κόσμου. Δημήτρη, πρέπει να σου εξομολογηθώ κάτι. Άσε, τα ξέρω όλα. Λοιπόν, θα το βγάλουμε Αριστίδη. Τι πράγμα? Θα είμαστε τα τρία μας τα πιο ευτυχισμένα. Είμαστε νέοι, πλούσιοι, έχουμε την υγειά μας. Πες μου πώς είσαι ευτυχισμένη, κορίτσι μου. Είμαι ευτυχισμένη, Δημήτρη, γιατί σε αγαπώ. Όμως. Ο πατέρας σου μίλησε για τη βαλίτσα. Μα ποια είναι επιτέλους αυτή η βαλίτσα? Καλά, δεν ξέρεις τίποτα. Μα τι να ξέρω. Μην του πεις ότι στόπα. Θέλει να σου κάνει έκπληξη, έτσι να σπάσουμε πλάθη. Σ' αγαπάω, ρε κορίτσι μου. Κι εγώ σ' αγαπάω, αλλά δεν νομίζω να μ' αγαπάς τόσο τα λαμάτια. Τι λες, ρε. Δεν νομίζω να σ' αγαπάω τότε. Εγώ θα σ' αγαπάω μέχρι τέρμα ζωής. Ωραία, λοιπόν, θα στα πω όλα. Άλλωστε, κι εγώ πρέπει να σου εξομολογηθώ κάτι. Πρώτα εγώ. Όχι, όχι, άσε με μένα. Να σου πω ότι εδώ και 4 χρόνια δουλεύω στην επιχείρηση του πατέρα σου. Και εμένα, να σου αποκαλύψω ότι δεν είμαι κόρη του. Α, θες να πεις ότι είσαι κόρη του από προηγούμενο του γάμου? Δεν εννοούσα αυτό.
Μη μου πεις ότι η μάνα σου δεν ήταν πιστή στον Αριστίδη. Δεν κατάλαβες. Ο κύριος Αριστίδης δεν είναι πατέρας μου. Αυτό είναι όλο. Α, εντάξει. Αυτός το ξέρει. Να ξέρει τι, ποιος. Θέλω να πω, ο κύριος Αριστίδης ξέρει ότι δεν είσαι κόρη του. Μα και βέβαια το ξέρει. Α, και μου είπε να σε ευχαριστήσω που του πήγε στη βαλίτσα και ότι δεν θα σε χρειαστεί άλλο σε επιχειρήσεις του. Δηλαδή με διώχνει. Μάλλον. Τώρα είναι που δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μου είπε ότι έχεις κάνει ένα λογιστικό λάθος. Στάσου, κορίτσι μου, γιατί θα τρελαθώ. Πες μου ακριβώς τι σου είπε. Ωραία, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Να τα πάρω. Όταν μου είπες ότι έχεις μια καλή θέση σε μια επιχείρηση, δεν μπορούσα να σου πω ότι ήμουν μια απλή δακτυλογράφος. Τι να σου πω τώρα. Όταν με ρώτησες ποιο είναι το επίθετό μου, έπεσε η ματιά μου σε μια διαφήμιση σαπουνιών του Ανδρεάδη και αυτό είναι όλο. Δηλαδή, δεν είσαι κόρη του Ανδρεάδη. Μα αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω τόση ώρα. Πω. Τη βαλίτσα όμως την άρπαξε. Μα ποια είναι επιτέλους αυτή η βαλίτσα. Α, τον απατεώνα, με πιάσε κορόιδο, μου φάγε τα κοσμήματα. Το ξέρω, εγώ φταίω για όλα. Σου έκανα κακό. Γεια σου. Όχι, και τιμή, περίμενε. Και τι περίμενα, Άντρε, Ανδρεάδη, εσύ θα την πληρώσεις. Μέσα είναι ο κύριος Ανδρεάδης. Μέσα είναι. Μα δεν τρέπεσαι καθόλου. Τι σημαίνει. Συμβαίνει ότι μου φάγεις τα κοσμήματα, έχασα και την κέτη. Αυτό έκανε. Μισήχασε. Όλα θα τακτοποιηθούν. Άλλωστε, εμείς οι δύο έχουμε κάνει μια συμφωνία. Τι συμφωνία. Ότι εγώ κρατάω τη βαλίτσα μέχρι που εσύ να παντρευτείς την κόρη μου. Ποια κόρη σας, την κέτη. Ποια κέτη, παιδάκι μου, τώρα τρελάθηκε. Στην πραγματική εννοώ. Και γιατί να την παντρευτώ εγώ. Εντάξει, και Παναγία. Εσύ δεν μου ζήτησες το χέρι της. Ναι, αλλά δεν ήξερα ποια ήταν. Τι φταίω εγώ, ας το ήξερες. Δηλαδή η κόρη σας πάει με τη βαλίτσα. Ακριβώς. Λοιπόν, για να μην πάει μακριά η βαλίτσα, χάρισμά σας και δύο. Έλα εδώ, αγοράκι μου. Ξεχνάς ότι έχεις υπογράψει ένα χαρτί. Και λοιπόν. Τι λοιπόν, σε αυτό το χαρτί αναγνωρίζεις ότι είσαι ο πατέρας του παιδιού που περιμένει η κόρη μου. Η πραγματική σας κόρη είναι και έγκυος. Ολίγον. Τι ολίγον. Και γιατί δεν την παντρεύετε αυτός που την κάστρωσε. Γιατί δυστυχώς αυτός εξαφανίστηκε. Και θέλετε να την τυλίξετε εμένα. Θα σε τυλίξω, ρε παιδάκι μου. Μην θες την τυλίξω, όπου μα δεις την κόρη μου θα ενθουσιαστείς. Για περίμενε, μην βιάζεσαι. Για περίμενε. Φλόρα! Έλλη! Για ελάτε που σας θέλω. Ξέρεις, η κόρη μου είναι κούκλα. Καλά. Όχι καλά, κούκλα είναι. Βέβαια, δεν έχει πολύ μυαλό, αλλά με σένα άντρα της θα στρώσει. Έλα, μαμά. Εδώ είμαστε, μπαμπά. Εδώ είμαστε. Έλλη, να σε γνωρίσω με τον κύριο Φωκά, το μέλλοντα σύζυγό σου. Χαίρομαι πολύ. Εξήγησες βέβαια στον κύριο Φωκά την κατάσταση της Έλλης. Βέβαια. Και τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα. Πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν έχει βέβαια τον μπόι του Τόνι, αλλά. Ποιος Τόνις. Ο Τόνις ο σοφέρ είναι ο υπεύθυνος. Μάλιστα, ο Τόνις. Και θα την παντρευτώ εγώ. Μη λέμε κουφά τώρα. Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι έχεις υπογράψει ένα χαρτί, ότι η κόρη είναι μόνο 17 χρονών και ότι μπορεί να πας φυλακή. Τι τρόπος είναι αυτός, Άρη. Σε πίεση. Βούλωστο. Όχι να το βουλώσω, αλλά σαπουνάς δεν είσαι. Άντε μη σου πω τώρα τίποτα. Λοιπόν, πάμε εμείς μέσα να αφήσουμε τα παιδιά μόνα τους να τα πούνε και να τα βρούνε. Και έλα εδώ και ακούστε κάτι. Απόψε θα το κάψουμε. Πάμε εμείς. Άσε με. Μάλλον σου αποτρελάθηκε. Επιτέλους, μόνη. Μάλιστα, μόνη. Ώστε έτσι, λοιπόν. Δεν μου λες, το βρίσκεις σωστό άλλος να σπέρνει κι εγώ να θερίζω. Α, στις παροιμίες θα το ρίξουμε τώρα. Να, μη μου τη βγαίνεις εμένα έτσι, γιατί αν υποχωρήσω στον εκβιασμό του πατέρα σου και σε παντρευτώ, άντρα θα έχεις δίπλα σου και άντρα δεν θα βλέπεις. Άλλο που δεν θέλω. Μα δεν μου λες την τρέλα οικογενειακή την έχετε εδώ μέσα. Άκουσε. Εγώ θέλω να παντρευτώ μόνο και μόνο για να αποκτήσω ανεξαρτησία, για να κάνω ό,τι γουστάρω, κατάλαβες. Και νομίζεις πως άμα γίνεις γυναίκα μου θα γίνεις και ανεξάρτητη. Βέβαια. Σε γελάσανε. Κλεισμένη μέσα στην κουζίνα θα σε έχω μέρα νύχτα. Μέσα στην κουζίνα.
Σιγάρα, κορίτσι. Α, εσύ δεν είσαι Αντρέαδη. Ναι, εγώ Φίλιππα, μαζί με όλη την οικογένεια. Δημήτρη, να σου ζητήσω τον κύριο. Ο Φίλιππα, είναι ο μασέρα του μπαμπά. Ο Κά, διευθυντή των επιχειρήσεων Αντρέαδη. Χαίρομαι πολύ, Φίλιππα Νικολαίδη. Παλαιστής είσαι. Μάλιστα. Κράτα τη δύναμή σου για τα μάτς. Δεν σου φταίνε τίποτα τα χεράκια του κόσμου. Σε πληροφορώ πως είμαι και πρωταθλητής στην κολύμβηση, στην υπασία και στο ύψος. Τι λες ρε παιδί. Δηλαδή εσύ θα σκίζεις τις γυναίκες, έτσι. Είμαι και ο πρώτος γκόμενος, ε. Α, είσαι και ο πρώτος. Βέβαια. Αυτός μάλιστα, ε. Πιο ψηλός από μένα, σου πηγαίνει καλύτερα. Ε. Λέω θα σου πηγαίνει καλύτερα από μένα αυτός. Μπορεί, αλλά κάπου δεν τον πάω. Ε. Δεν τον πάω. Όχι να τον πάω. Εγώ πρέπει να πάω κάπου αλλού. Άντε, χορέψτε τώρα. Χορέψτε. Κύριε Διευθυντά, μπορούμε να τα πούμε λίγο. Μα τι έγινε, τα ταιριάξατε. Η κόρη σας είναι χρυσόκορη. Έμεινε στα έλεγα εγώ. Ναι, είναι όμως το φούλε ερωτευμένη. Και έτσι πρέπει να είναι. Με τέτοιο γαμπρό που της δίνουμε. Δεν καταλάβα, το έχει μαζί μου. Με το μασέρ σας είναι, το Φίλιππα. Δείτε τους πώς χορεύουν. Με αυτό τον ηλίθιο εννοείς. Σόπα, αφού θέλουμε να πατρέψουμε την κόρη μας. Ας πάρει τουλάχιστον αυτό που θέλει. Έλλη! Έλλη! Τι είναι, μαμά? Σ' αρέσει ο Φίλιππας. Σ' αρέσει ο Φίλιππας. Μάλλον. Εγώ πάντως δεν είμαι ο τύπος της. Έτσι, Έλλη. Μάλλον. Δηλαδή τα σχέδια που είχα για εσάς τους δύο πάνε. Σιγά, Καλέδη, τι είχας είναι αυτός. Έχω χρόνια βροχικά. Αυτό πρώτη φορά το ακούω. Να μην σας απασχολώ τώρα με την αρρώστια μου. Άντε να φεύγω να τα βρείτε και με τον Φίλιππα. Κύριε Ανδρεάδη, δώστε μου και το φαρτάκι που σας υπέγραψα. Και λέει τι μας λες, σιγά και με το μαλακό. Αν δεν τα βρω με τον Φίλιππα, να έχω τουλάχιστον εσένα. Έστω και με κοκκίτη. Βροχικά είπαμε. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στο γραφείο. Αν τα κανονίσω με τον Φίλιππα, θα τακτοποιηθούν και οι δικές μας εκκρεμότητες. Κύριε Διευθυντά, ναι. Εδώ είναι τα χαρτιά και πρέπει να βρούμε μια λύση που να συμφέρει κυρίως εσάς. Κανόνισε τα εσύ, εγώ τώρα έχω άλλες φορτούνες στο κεφάλι. Εξάλλου δεν έφυγες ακόμα, εξακολουθείς να είσαι το δεξί μου χέρι. Για να το φροντίσω όμως θα πρέπει να υπογράψετε αρκετά έγγραφα αποστολών. Ωραία, φέρτε μου να τα υπογράψω αργότερα. Όχι, χρειάζομαι τις υπογραφές σας τώρα, τρεις υπογραφές για να προλάβουν τις αποστολές του μεσημεριού. Μόνο εσύ θα μου τις κάσεις, θα τις κάσω κι εγώ. Τι πράγμα? Όχι, τίποτα. Λέω, υπογράφετε εδώ που είναι για τη μείωση του δασμού, παρακαλώ. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Υπογράφετε και εδώ. Ναι. Ευχαριστώ. Και σε αυτό το χαρτάκι. Είναι, παιδί, θα υπογράψω κι άλλα ακόμα. Άντε, μπράβο. Ναι, το τελευταίο είναι, κύριε Διευθυντά μου, το τελευταίο. Εδώ λέει ανεγνώστη και νεκρή. Μια υπογραφούλα και τελειώνουμε. Καθαρή, παρακαλώ. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Διευθυντά μου, εγώ να πηγαίνω τώρα, ε. Να πας στο καλό. Γεια σας. Γεια. Πρέπει να φύγω κι εγώ. Να πάω να προλάβω τον Φίλιππα. Καλέ, μαμά. Δεν μου λες, τι βαλίτσα είναι αυτή εδώ? Πού τη βρήκες, άσ' την κάτω. Γιατί? Είναι του πατέρα σου. Τι γίνεται εδώ αυτή η βαλίτσα? Όσοι κάτω, δεν είναι για σένα, μόνο για σένα είναι, αλλά εσύ. Αχ, μωρά, εγώ σου βρήκα τσίδα, καπρό, εσύ με τα μπερδεύεις. Προτιμώ τον άλλον. Εσύ τον προτιμάς, εμείς να δούμε πώς θα τον πείσουμε. Λοιπόν, πηγαίνετε μέσα, μάνα και κόρη, γιατί εγώ περιμένω τον Φίλιππα. Άντε, μπράβο, άντε, μπράβο. Ορίστε, ήρθε, ανοίξτε. Γεια σας. Yeah. Μέσα είναι και ο Ανδρεάδης. Μέσα είναι. Ευχαριστώ. Χαίρετε, κύριε Ανδρεάδη. Ρε, καλώς το Φίλιππα. Συγχωρέστε με που ήρθα κάπως αργά σήμερα, κύριε Ανδρεάδη, αλλά είσαι κοινωνία, ξέρετε. Τι να κάνω. Μη μου πεις, ρε Φίλιππα, ότι δεν έχεις δικό σου αυτοκίνητο. Όχι, άλλωστε νομίζω ότι το περπάτημα κάνει και καλό στους μυς, έτσι δεν είναι? Εντάξει, θες σε νοσικάκι? Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν πίνω ποτέ αλκοόλ. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι η ώρα για το μασάζ. Όχι, άσε, Φίλιππα. Άσε καλύτερα. Δεν θέλω μασάζ σήμερα. Έχω βάσανα. Βάσανα, εσείς, κύριε Ανδρεάδη? Πολλά βάσανα, παιδί μου. Με συγχωρείτε, μπορώ να σας απασχολήσω πριν αρχίσετε το μασάζ? Τι θες, λέγε γρήγορα.
Κοιτάξτε να δείτε. Μπορεί να γίνω εφοπλίστρια, αλλά θα ήθελα να μου δώσετε το μισθό που μου χρωστάτε. Μαράστε αυτό τώρα και λέγε πόσα είναι. 35.000. Ξέρετε, εγώ και ο ραβωνιαστικός μου πρόκειται να φύγουμε ταξίδι στην Ιταλία. Και τα θέλω για φιλοδορήματα. Στους γκρουμ, στις καμαριέρες και γενικά στους φτωχούς. Πόσα είπες ότι είναι? 35.000. Ωραία. Πάρε 40, να δώσεις σε κανένα πλούσιο. Ευχαριστώ, κύριε. Α, και επί τη ευκαιρία θα ήθελα να σας προσκαλέσω στην εξοχική μας βίλα που έχει 4 υπηρέτες. Μαράντε από εκεί πέρα τώρα, άφησε μας ίσως. Bye bye. Τσάου. Κατάλαβες, κύριε. Και οι υπηρέτριες γίνανε φοπλίστριες. Τέλος πάντων, θα αφήσουμε αυτά. Κάτσε εδώ, ρε Φιλιππάκη. Να καθίσω. Κάτσε, ρε πουλάκι μου. Θέλω να σου μιλήσω για την κόρη μου. Κατάλαβα. Για τα βάσανα που μου λέγατε πριν, ε. Ναι, ρε παιδί μου, θέλει να παντρευτεί. Για ποιος είναι ο γαμπρός? Εσύ. Εγώ. Ασφαλώς με κοροϊδεύετε. Και τι να σου κοροϊδέψω. Για πέρα, Φιλιππάκη, τα αγαπάς τα παιδιά? Πολύ, κύριε Ανδριάδη μου, αλλά δυστυχώς δεν κάνω. Δεν κάνεις γιατί? Όταν ήμουν μικρός, είχα μαγουλάδες, ξέρετε, και με χτύπησε εκεί. Πα, το φουκαρά. Κοίταξε, Φιλιππά, παιδιά δεν κάνεις. Θα θέλεις όμως να αποκτήσεις. Φυσικά. Εντάξει τα πράγματα. Καλά πάνε. Καλημέρα σας, κυρία Ανδριάδη. Τι γίνεται, Φίλιππα, θα την παντρευτείς την κόρη μας? Εγώ? Ποιος άλλος? Πολύ πρωτότυπο χιούμορ έχει τόνισας εδώ μέσα. Αριστείδη, δεν του εξήγησες για την κόρη μας? Όχι βέβαια, γιατί μας διάκοψες. Άσε με! Χειρότερα. Κάτσε ρε, Φιλιππάκο, κάτσε. Την κόρη μου την ξέρεις βέβαια, Φυσικά. Πώς φαίνεται? Μια χαρά κοπέλα είναι. Α, μπράβο. Θα ξέρεις βέβαια ακόμα ότι έχει μια πολύ μεγάλη περιουσία με την οποία θα μπορούσες να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Δηλαδή, δεν κάνατε χιούμορ προηγουμένως όταν μου λέγατε για την κόρη σας? Τι χιούμορ, παιδάκι, για χιούμορ μέσα τώρα. Σαν νέος και εσύ, ρε Φίλιππα, έτσι ασφαλώς θα έχεις κάποια όνειρα τα οποία θα ήθελες να πραγματοποιήσεις. Βέβαια. Για να τα ακούσω, ποια είναι αυτά τα όνειρα, παιδί μου? Λοιπόν, εγώ θα σας το πω. Το μεγαλύτερο όνειρό μου είναι να ανοίξω ένα στούντιο γυμναστικής. Σαχραμπάρε, τι στούντιο, ρε! Τι στούντιο, βρε, πέτσι και πάλι στην κόρη μου! Όχι στούντιο, στάδιο θα σου φτιάξω! Τώρα μιλάτε σοβαρά, ε! Τι, γεστιέμαστε, γεστιέμαστε! Λοιπόν, για να μην λέμε λόγια. Πού είναι, ρε, παιδί μου, εδώ πέρα, τι είναι, κατ' σάσισα. Λοιπόν, εδώ μέσα, μέσα αυτή εδώ τη βαλιτσούλα, με προσέχεις, ε! Ναι. Είναι ένας θησαυρός 45 εκατομμυρίων που τον προορίζω εγώ για την ευτυχία της. Και τη δική της και τη δική σου. Ευτυχία σας. Κατάλαβες. Μπράβο. Άνοιξε. Άνοιξε εδώ πέρα μόνος σου και θα δεις. Εγώ. Εσύ ρε πλάκι μου. Έλα. Έλα, μπράβο. Έλα, μπράβο. Τι μου λέτε? Χριστέ. Αυτός ο θησαυρός. Βέβαια. Αμάν. Αμάν, τι είναι αυτά? Σαν κοιλώτα και σουτιάν μοιάζουν. Αμάν. Εσύ αυτή είναι η βαλίτσα της Γιούλας! Γιούλα είναι η καινούργια γκόμενα. Τι γκόμενα σαν εμάφια, η παιδεία μου είναι που μου πήρε τη βαλίτσα με τα κοσμήματα και την πάει στον εφοπλιστή! Ποιος είναι ο εφοπλιστής? Ο πρώην αυτός. Ο πρώην αυτός της αυτής μου. Της ο πρώην αρβωνιαστικός κόρης μου. Η κόρη σας δηλαδή τα είχε με εφοπλιστή, έτσι? Βεβαίως. Τα έψε με τον Τόνι. Ποιος είναι πάλι αυτός ο Τόνι? Ο σοφέρ μου. Από αυτό περιμένει παιδί και σηκώθηκε πήγε στο Βέλγιο. Μα ποιο παιδί, Χριστιανέ μου, πήγε στο Βέλγιο? Ποιο σου παιδί, μια παιδί πήγε στο Βέλγιο? Μην τρελαίνει τώρα, ξέφυσε με να χαρίσει. Ήρθε τα χαρέ μου, τα μαύρα που είναι. Για να στα εξηγήσω όλα τώρα, εγώ πρέπει να αρχίσω από την αρχή να σου πω πώ μου σου φρώσαν τα 45 εκατομμύρια και πώ μου πήρε τώρα η Γιούλα τη βαλίτσα με τα κοζήματα και την πάει στον αυτόν. Φίλιππα, η κόρη μου και εγώ δεχόμαστε να σε παντρευτούμε. Καλωσύνη σα. Τα οικονομικά βέβαια τα βρήκατε με τον άντρα μου. Κάτι μου έλεγε ο άντρα σα, αλλά εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Ο γαμπρό δεν χρειάζεται να καταλάβει και πολλά. Έλλη. Έλα να φιλήσεις τον αραβωνιαστικό σου. Αχ, τι συγκινητική στιγμή. Έλα να με βοηθήσεις. Αυτό. Έλλη. Για τον γαμπρό. Αυτό δικό σου. Γενέτε τα υπόλοιπα θα τα φέρω εγώ. Αριστείτε εσένα, δεν θα σου βάλω πολύ. Μη μου παχύνεις. Και αυτό για μένα. Και τώρα ας πιούμε στην ευτυχία μας. Και στη δική σας και στη δική μας. Και καλούς απογόνους. Ευχαριστούμε. Καιρό ποτήριο, γαμπρός. Έλλη, πήγε να ανοίξεις. Ναι, μπαμπά, πάω. Έλλη.
αγάπη μου, δεν είναι δυνατόν, γύρισες. Μωράκι μου, αδύνατο να ζήσω χωρίς εσένα. Αυτή δεν είναι η φωνή του, Τόνι. Καλά, εσύ δεν μου είπες ότι έφυγε για το Βέλγιο. Να, σε τι σου είπα τώρα εγώ. Αυτός είναι. Τώρα τι κάνουμε. Φιλπάκο, για να μαζί με αγοράσουμε. Τι συμβαίνει. Έλα, σου πω κάτι, θέλω να σου πω κάτι, παιδί μου. Για πάμε πάτε. Πάμε από εδώ, όχι από εδώ, από εδώ. Πάμε από εδώ, πάμε, θα σου εξηγήσω. Τι γίνεται, όχι, ρε παιδί μου, από εδώ, έλα, από εδώ, από εδώ, από εδώ, έλα, από εδώ. Μα, πάμε πάτε. Πρέ, έλα, θα σου εξηγήσω αργότερα. Καλά, μάλιστα, μπες, 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 εντάξει, εντάξει. Αμάν, και τώρα τι κάνουμε. Ψυχραιμία, μην κάνεις έτσι. Μη σε πιάνουν τώρα τα ιστερικά σου. Φρόντισε να πείσεις τον Τόνι να παντρευτεί την Έλλη. Μη σε νοιάζει που ήταν σοφέρ σου. Σκέψου ότι αυτός είναι ο πραγματικός πατέρας του παιδιού της κόρης μας. Έλα. Μαμά, είμαι πολύ ευτυχισμένη. Ο Τόνι γύρισε. Πώς θα πάμε, Τόνι, παιδί μου, γιατί χάθηκες. Μα νόμιζα ότι. Τι νόμιζες, ότι δεν θέλουμε να σου δώσουμε την κόρη μας. Επειδή εσύ είσαι φτωχός και εμείς πλούσιοι, αυτά είναι ξεπερασμένα πράγματα. Τώρα γίναμε όλοι προοδευτικοί, σοσιαλιστές. Μα ο κύριος Ανδράδης με έδιωξε. Έλα τώρα, καημένο, όλα της μετρητής τα παίρνεις. Πλάκα σου έκανε. Έτσι δεν είναι, Αριστίδη? Ναι, βέβαια, εγώ δεν τον. Δηλαδή αυτό. Βλέπεις, το λέει και ο ίδιος. Δηλαδή αυτά που είπε ο κύριος Ανδράδης δεν τα κατάλαβα. Αλλά αφού το λέτε εσείς. Ασφαλώς αφού το λέω εγώ. Αριστίδη, πάμε μέσα εμείς να φύγουμε. Να αφήσουμε τα παιδιά μόνα τους να τα βρούνε. Άντε, πείτε τα με την ησυχία σας. Το ξέρεις πόσο μου έλειψες, ε? Και εμένα. Νομίζω ότι ονειρεύομαι. Κι εγώ το ίδιο νομίζω. Τόνι, δεν πάμε καλύτερα στον κήπο να τα πούμε? Μου φαίνεται ότι αυτοί εκεί μέσα κρυφακούνε. Πάμε. Νόμιζα πως δεν θα σε ξαναδώ. Κι εγώ νόμιζα πως δεν μ' αγαπάς πια. Απορώ όμως πώς οι γονείς σου με δέχτηκαν με τόση καλοσύνη. Ας έκαναν κι αλλιώς, αφού τους είπα ότι περιμένω παιδί. Τι, δικό μου παιδί? Και βέβαια δικό σου. Τι νομίζεις δηλαδή, ότι τριγυρνάω με κανέναν άλλον? Έτσι όμως με νομίζουν παλιά άνθρωπο. Δεν έχει καμιά σημασία τι νομίζουν. Σημασία έχει ότι τώρα έχουμε τη συγκατάθεσή τους για να παντρευτούμε. Μωράκι μου. Πάτε σκέψη, δεν αγωνιστικά μου, ρε! Καμία! Αγωνιστικό σου, ε! Άντε, γεια σου! Τόνι! Τόνι! Έλα τώρα, παιδί μου! Έλα τώρα! Να σου εξηγήσω, Τόνι! 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 Τι λοιπόν! Έλα, μη! Έλα, καλέ, τι συγκινητικό! Ο Τόνις είναι! Δεν είμαι ο Τόνις, ο Φίλιππας είμαι, που τα φρίξατε με τα εκατομμύρια και τα κοσμήματα! Άντε, μην αγκώ! Αφήστε με! Τα φρίξα, κυρία! Δεν μπορώ! Όχου, με φρίξατε με τα διαμάτια, τα κοσμήματα! Διαμάτια, κοσμήματα, εκατομμύρια! Πάρε και εσύ διαμάτια! Πάρε και εσύ εκατομμύρια! Πάρε διαμάτια και εσύ! Κατάλαβες τι, γιατί ρε, φίλε! Δεν μου λες, σε παρακαλώ, είναι μέσα αυτός? Αν εννοείς τον κύριο Ανδρεάδη, είναι μέσα. Και προπαντός χαλμάρισε. Εντάξει. Αυτός ο Φίλιππας πρέπει να είναι τελείως τρελός. Αν δεν φταίει αυτός, η δική μου φταίνει που του δώσα να πιει και τα έκανε λίμπα εδώ μέσα. Και χτύπησε και τον καημένο τον Τόνι μου. Εγώ πρέπει να φύγω όμως, ε. Πετάχτηκα από τη βίλα μου μόνο και μόνο για να φέρω τη βαλίτσα του πατέρα σου που έμοιαζε με τη δική μου. Α, περίμενε! Έχεις ξεχάσει αυτό απ' έξω. Εντάξει. Πού είναι η κυρία Ρέκτα? Μοιάζουνε, βλέπεις, πολύ μεταξύ τους. Μόνο που το πατέρα σου έχει διαφορετική κλειδαριά και ήταν και κλειδωμένη. Αχ, δεν μου λες, Γιούλα. Τι έχει μέσα αυτή η βαλίτσα? Και που θέλεις να ξέρω. Μια μέλουσα εφοπλίστρια πρέπει να είναι διακριτική και καθόλου περίεργη. Άντε, γεια σου, Έλλη μου. Γεια σου, Γιούλα μου. Περίμενε να σε συνοδέψω. Να με συνοδέψεις, Έλλη μου. Εδώ είσαι εσύ. Σε θέλω. Πάμε μέσα. Μια στιγμή να κάνω ένα τηλεφώνημα που είναι ανάγκη και θα τα πούμε.
Εμπρός. Ο κύριος Νίκογλου, ο εφοπλιστής. Μάλιστα. Ποιος το ζητάει, παρακαλώ? Εδώ ο Ανδρεάδης. Καταρχήν, θερμά συγχαρητήρια για τους αραβώνες σας. Δεν φαντάζομαι να μου κρατάτε κακία. Μα τι λέτε τώρα, γιατί να σας κρατάω κακία? Επειδή προτιμήσατε την υπηρέτριά μου από την κόρη μου. Αυτά συμβαίνουν. Κι άλλωστε, εξασφαλίσατε μια εξαιρετική σύζυγο. Μαγειρεύει θαυμάσια, ξεσκονίζει υπέροχα και κάνει ένα παρκέ που μπορείτε να δείτε μέσα τα μούτρα σας με σπυριά ή χωρίς σπυριά. Πάνε τα σπυριά, φύγανε. Πα! Καλέ, πολύ χαίρομαι που τα ακούω. Λοιπόν, σας τηλεφωνώ γιατί φεύγοντας η Γιούλα, η υπηρέτρια μου, η μέλουσα σύζυγός σας, πήρε μια βαλίτσα δική με κάτι. Έτσι, ασήμαντα έγραφε εκεί πέρα του εργοστασίου μου, αφήνοντας κατά λάθος τη δική της βαλίτσα με τις κοιλώτες της, με τα ισόρουχά της. Ναι. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ να μου στείλετε τη δική μου βαλίτσα με το σοφέρ σας για να σας επιστρέψω τη βαλίτσα της Γιούλας με τις κοιλώτες. Με τα ισόρουχά, με τα αυτό θέλω να πω, ναι. Πολύ ευχαρίστως. Εδώ είναι η βαλίτσα. Θα την στείλω αμέσως. Σας ευχαριστώ πολύ και μένω υπόχρεος, κύριε Νικόγλου. Παρακαλώ. Έχετε να καθιζόν. Λοιπόν, τι έγινε? Τακτοποίησες το πρόβλημα των εξαγωγών? Στην κατάσταση που είμαι δεν μπόρεσα να τακτοποιήσω τίποτα. Μου τα έκανες μουσκεμα, κύριε πρώην διευθυντά. Μουσκεμα. Μα τι έχεις, κύριε πρώην υπάλληλε? Είμαι πολύ απελπισμένος, κύριε πρώην διευθυντά μου. Πολύ απελπισμένος. Η δουλειά μου είναι δουλειά και πρέπει να φεύγει, κύριε πρώην υπάλληλε. Μα πώς μπορείτε να μιλάτε για δουλειά, κύριε πρώην διευθυντά, όταν εγώ είμαι τόσο στενοχωρημένος? Εγώ τι φταίω, κύριε πρώην υπάλληλε? Ακού τι λέει. Ποιος φταίει που εξαφανίστηκε η Κέτη? Όχι, να σε έκανα καημένη και γυναίκες μάτσο. Και τα ψάξει και είμαι σίγουρος που θα τη βρεις. Πώς να τη βρω? Μέχρι εχθές νόμιζα ότι η Κέτη ήταν κόρη σας και μένει μαζί σας. Ούτε το πραγματικό της όνομα δεν ξέρω και φυσικά ούτε τη διεύθυνσή της. Έλα τώρα, καημένη, μην κάνεις έτσι. Πώς να μην κάνω έτσι? Εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς την Κέτη. Γι' αυτό σας παρακαλώ, κάντε μου μια χάρη. Να γίνω Κέτη, κάπως δύσκολο. Μην αστείευεστε, να μου δώσετε τη βαλίτσα. Τώρα θα σκέφεσαι εσύ, βέβαια. Δηλαδή δεν θα μου τη δώσετε? Όχι! Τότε πρέπει να σας πω κι εγώ κάτι. Διότι γάτα εσύ, γάτα κι εγώ. Όχι και γάτα, ο κύριος Ανδρεάδης. Γάτα, γάτα και με γραβάτα. Άκου και θα δεις. Έσαι με κάτσω πρώτα, γιατί κάθε φορά που μου λες κάτι είναι και μια καταστροφή για μένα. Λοιπόν, λέγε! Σας έκλεψα 50 εκατομμύρια. Ψυχά, καλέ. Έλα με αυτά, μα τα πει. Ποια 50, μα 45 μου έκλεψε, αλλά μου τα επέστρεψε σε κοσμήματα. Δεν καταλάβατε, σας έκλεψα άλλα 50 εκατομμύρια. Τι είπε? Ηρεμήστε να σας εξηγήσω. Τι να μου εξηγήσω? Σας πήρα όλα τα λεφτά τα ταμεία και σχεδόν όλες τις καταθέσεις σας στην τράπεζα. Τι είπε, βρακάτο? Τι κάνετε εκεί? Να ειδοποιήσω την αστυνομία. Αφήστε την αστυνομία να σας εξηγήσω πρώτα, κύριε πρώην διευθυντά. Όχι, είμαι πρώην! Εφόσον εμείς δύο έχουμε ακόμα ανοιχτούς λογαριασμούς. Εντάξει, καλμάρισε, κάτσε. Μα αυτό είναι πρωτοφανές, ρε. Άκου να μου κλέψει άλλα 50 εκατομμύρια. Πώς τα κατάφερες? Γάτα κι εγώ. Θυμάστε τα χαρτιά που σας έφερα να υπογράψετε? Και βέβαια θυμάμαι. Τα συνηθισμένα χαρτιά που υπογράφω. Ανάμεσα στα συνηθισμένα χαρτιά που υπογράψατε, αν θυμάστε καλά, ήταν και ένα που έλεγε ανεγνώστη και νεκρήθη. Ορίστε και το φωτοαντίγραφο. Και λοιπόν. Λοιπόν, με αυτό το χαρτί σας πήρα όλα σας τα χρήματα από την τράπεζα. Πάλι το τηλέφωνο. Με ειδοποιήσω την αστυνομία. Περιμένετε να τελειώσω πρώτα, καθίστε. Όχι, δεν θέλω να κάτσω! Εντάξει, μην είναι όρθιος. Λοιπόν, τέλειωνα, αλλά αυτή τη φορά δεν σε γλιτώνει τίποτα, κακομοίρη μου. Λοιπόν, όπως σας έλεγα, με αυτό το χαρτί που υπογράψατε, πέρασα από την τράπεζα και σας βούτυξα 42 εκατομμύρια. Και σας άφησα και σας έτσι 840.000 να έχετε ψηλά μερικά έτσι να κινηθείτε. Μάνα. Λοιπόν, μετά την τράπεζα πετάχτηκα μέχρι το ταμείο του εργοστασίου. Στην ηλεκτρική καρέκλα θα σε στείλω. Δεν θα μπορέσει, δεν θα μπορέσει. Είπαμε γάτα ο Δημήτρης. Από το ταμείο του εργοστασίου πετάχτηκα λοιπόν μετά την τράπεζα. Και επειδή ήταν μέρα πληρωμών και οι υπάλληλοι είχαν πάρει τους μισθούς τους. Δυστυχώς στο ταμείο υπήρχαν μόνο 8 εκατομμύρια. Α, μόνο! Μόνο. Δυστυχώς δεν υπήρχαν άλλα, τα οποία βέβαια τα βούτυξα, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τώρα που τέλειωσες εσύ, εγώ τηλεφωνώ στην αστυνομία. Να αφήστε την αστυνομία, την ειδοποίησα κιόλας. Εσύ την αστυνομία? Εγώ την αστυνομία. Να, ορίστε και το φωτοαντίγραφο της επιστολής που έστειλα στο διευθυντή της αστυνομίας. Διαβάστε και μόνο σας. Κύριε Διευθυντά. Βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να σας πληροφορήσω ότι ο κύριος Αριστίδης Ανδρεάδης, ιδιοκτήτης των επιχειρήσεων Ανδρεάδη, με επεφόρτισε να αναλάβω από τον τραπεζικό λογαριασμό του όλα του τα κεφάλαια. Το παρακάτω έχει πολύ πλάκα, διαβάστε. Φοβάμαι, κύριε Διευθυντά, ότι ο κύριος Ανδρεάδης σκοπεύει να διαφύγει στο εξωτερικό έχοντας ήδη μετατρέψει τα οσάνω κεφάλαια σε κοσμήματα τα οποία και μεταφέρει μέσα σε ειδική βαλίτσα. Οι ενέργειες του αυτές δικαιολογούνται ίσως από την ψυχική κατάθλιψη και μελαγχολία που υπέφερε πρόσφατα ο κύριος Ανδρεάδης και που επανειλημμένα διαπιστώθηκε από μένα και από τους συνεργάτες του. Γι' αυτό, κύριε Διευθυντά, λαμβάνω το θάρρος να ζητήσω τη βοήθεια της αστυνομίας, ελπίζοντας ότι θα ενεργήσετε κατάλληλα το ταχύτερον. Δημήτρης Φωκάς, εμπορικός διευθυντής των επιχειρήσεων Ανδρεάδη.
Σας άρεσε? Δηλαδή εσύ με βγάλεις τρελό. Γάτα μεν, αλλά τρελή γάτα. Λιγάκι, όχι πολύ. Γέλα, γέλα. Να δούμε όμως ποιος θα γελάσει τελευταίος. Εσείς πάντως αποκλείεται να γελάσετε, διότι η αστυνομία θα βρει στο σπίτι σας τη βαλίτσα με τα κοσμήματα. Αυτό θα το δούμε. Λογικευτείτε, κύριε πρώην διευθυντά, και σκεφτείτε ότι αν κάνετε κανένα τρελό τηλεφώνημα στην αστυνομία, αφού σας θεωρούν κιόλας τρελό, σίγουρα θα σας μαζέψουμε το ζουρλομανδία. Εμπρός λέγεται. Ναι, εδώ Ανδράδης, τον επιχειρήσιο Ανδράδη. Δεν ξέρω, κύριε διευθυντά, πήρατε ένα γράμμα που λέει ότι είμαι τρελός. Ένας απατεώνας το σκαρφίστηκε για να με ληστέψει. Δεν υπάρχουν κοσμήματα, κύριε διευθυντά μου. Μόνο κιλότες και σουτιέν. Τι είπατε, κύριε Ανδράδη? Λέω, κιλότες και σουτιέν. Πού μένετε, κύριε Ανδράδη? Πού μένω? Ανθέων 21. Προστατέψτε με, σας παρακαλώ, κύριε διευθυντά μου. Καλά, καλά. Θα κάνω ό,τι είναι δυνατό να σας προστατέψω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε διευθυντά μου. Και τώρα, τι λες? Λέω πως στην αστυνομία πίστηκαν πως είστε τελείως τρελός. Mm-hmm. Κοιτάξτε, επειδή δεν είμαι άδικος, σας κάνω μία πρόταση. Το χέρι σου, ρε. Τι πρόταση? Να μου δώσετε τα κοσμήματα, τα οποία στο κάτω-κάτω μου ανήκουν. Ναι. Και εγώ να σας δώσω τη βαλίτσα με τα χρήματα. Ναι. Την ημέρα που θα βρω την Κέτη. Μορ, τι είναι αυτά που μας λες? Τη βαλίτσα είπες? Τη βαλίτσα. Την καφέ? Την καφέ. Εντάξει, λοιπόν. Εντάξει. Χέρι με χέρι, πάμε σπίτι. Εσύ τα χρήματα και εγώ τη βαλίτσα. Ορίστε η βαλίτσα. Την Κέτη όμως πώς θα τη βρω εγώ? Θα σου δώσω εγώ τη διευθυνσή της. Την ξέρετε? Αχού, ξέχασα να στο πω, αγοράκι μου. Μου την έδωσε πριν φύγει. Κύριε Αντρεάδη μου, είσαι και ο πρώτος. Με κάνεις πολύ ευτυχισμένο. Έλα, σε φιλίζω. Αν μάλιστα μου δίνεις και το χαρτάκι που σου υπέγραψα. Έλα, βρε. Μπορώ να σχολάσω εγώ χατήρι. Λοιπόν, μεγάλε, τελειώνουμε. Έλα. Έχω κρυμμένα κάπου στον κήπο, ναι, μια βαλίτσα με τα 50 εκατομμύρια σε χαρτονομίσματα. Παναγία μου, Παναγία μου, τι έπνευε σε αγοράκι μου? Στον κήπο μου είπες, τρέξε γρήγορα και φέρτα. Μη σε νοιάζει, ξέρω εγώ από κρυψώνες. Πάω. Χαίρετε. Μα τι γίνεται εδώ? Να δούμε ποιος θα γελάσει τελευταίος. Θα πάρει τη βαλίτσα με τα σουτιάν και τις κοιλώτες της Γιούλας, ενώ τη βαλίτσα με τα κοσμήματα θα μου τη φέρει με ένα σοφέρ του Νίκογλου. Διεύθυνση τώρα, πρέπει να το πω. Διεύθυνση. Λοιπόν, να βαριέσαι. Ας πούμε, οδός Παρθένων, αριθμός 35. Ψεύτικη διεύθυνση θα δώσεις. Ψευτότατη. Δεν είσαι καλά. Κύριε Διευθυντά, ορίστε η βαλίτσα με τα χρήματα. Α, μπράβο, αγοράκι μου. Ορίστε και η διεύθυνση. Επίθετο όμως. Και επίθετο. Τι σκέτης. Αχού, μου το έπαιρνα, δεις πως, είναι. Α, τώρα το θυμηθήκα. Μπουγιώτα. Α, ωραία, μπουγιώτα. Λοιπόν, να παίρνουμε τη βαλίτσα εμείς και να φεύγουμε. Κύριε Διευθυντά. Κύριε μου. Δώστε μου το χαρτάκι που σας υπέγραψα. Ποιο χαρτί? Α, το χαρτί, βεβαίως. Ορίστε, αγοράκι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άντε τώρα, μη σε περιμένει και έτσι. Ναι, τρέχω. Και θέλω να ξέρετε, κύριε Ανδρεάδη, πως πολύ λυπάμαι που δεν θα γίνετε πεθερός μου. Και ξέρετε γιατί? Γιατί? Γιατί είσαι γάτα. Και πολύ γάτα, μάλιστα. Και αυτό θα το δεις για μια φορά πολύ γρήγορα. Να το δω. Α, και για να μην στενοχωριέστε, το γράμμα στην αστυνομία δεν το έστειλα ακόμα. Γεια σου, Pussycat. Γεια σου, Pussycina. Πολύ αέρα πήρε αυτός. Τι είναι αυτά τα Pussycat και Pussycina? Μωρέ, άστα αυτά τώρα. Πρέπει να πάρω την αστυνομία. Γιατί με όσα τους είπα πριν, σίγουρα θα με περάσουν για πραγματικό τρελό. Αστυνομία? Ο κύριος διευθυντής. Εδώ Ανδρεάδης. Ποιος Ανδρεάδης, παρακαλώ? Το γνωστό σαπούνι. Η βαλίτσα με τα κοσμήματα. Πού είχε μέσα αυτές τις κοιλώτες? Τις βρήκατε τις κοιλώτες? Ναι. Ευτυχώς είχε γίνει λάθος. Ευχαριστώ. Τι έπαθες εσύ? Μου στείλε τηλεγράφημα. Όλοι παίρνουμε τηλεγράφημα, αλλά δεν κλαίνε. Διάβασε. Ανήκουμε σε διαφορετικούς κόσμους. Στοπ. Βρες αλλού την ευτυχία. Στοπ. Φεύγω στην Αυστραλία, stop. Τόνις. Δηλαδή, πέταξε το πουλί. Και πώς πέταξε? Από Βέλγιο σε Αυστραλία. Αμάν, και τώρα τι κάνουμε? Έχω μια ιδέα. Τι πας να κάνεις? Παίρνω την αστυνομία. Πρε, τι παρθέβεις τώρα την αστυνομία, ε? Άκου και θα δεις.
Εμπρός. Αστυνομία εκεί. Θέλω να μιλήσω με τον ίδιο το Γενικό Διευθυντή. Μάλιστα. Κυρία Ανδρεάδη εδώ. Ποια κυρία Ανδρεάδη? Ξέρετε, τον Σαπουνιόν. Ξέρετε, έχουμε ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Ο σοφέρ μας, ξέρετε, έφυγε την Αυστραλία. Και εμένα τι με νοιάζει? Μπορείτε να ειδοποιήσετε όλους τους σταθμούς, τα αεροδρόμια και τα λιμάνια. Μήπως θέλετε να κλείσω και όλους τους δρόμους της Αθήνας? Όχι να κλείσετε όλους τους δρόμους. Για πέστε μου τα χαρακτηριστικά του. Ένας πέδαρος 1,80, 75 κιλά, γι' αυτό και τον δώσαμε στην κόρη μας. Δεν μας αφήνεις ήσυχους, Μουρλέκο. Μουρλέκο. Σαν την τρέπεσε πρόστιχε. Με είπε Μουρλέκο. Αριστείτε, πρέπει κάτι να κάνεις. Δεν θα το αφήσεις αυτό έτσι. Ηρέμησε, ρε Φλόρα, σε παρακαλώ τώρα. Αν γι' αυτό, με τέτοια αστυνομία, τι θέλεις? Γι' αυτό θα γίνει κομμουνισμός σε αυτόν τον τόπο. Εδώ ο κόσμος χάνεται. Εμπρός, δεν ξέρω με ποιον μιλούσα τόση ώρα, αλλά θέλω να μιλήσω με τον διευθυντή. Η κυρία Ανδρεάδη. Ξέρετε, τον Σαπουνιόν. Θέλω τον Αρκουδαία. Ακούστε να σας πω, δεν μπορούμε συνεχώς να ασχολούμαι στα μέσα, κυρία μου. Άντε πια. Μου το κλείσαν. Λέει δεν μπορούν να ασχολούνται περισσότερο μαζί μας. Οχ, το κεφάλι πάει να σπάσει. Κατάλαβα. Το κάνεις επίτηδες για να φύγεις και να μας αφήσεις μόνες μας. Χωρίς σοφέρ, χωρίς υπηρέτρια και με την αστυνομία να μας δίνει σημασία. Πράττε, πράττε με, Μουρλέκο, πια. Το βλέπεις και θέλεις να μου παντρευτείς. Αλλά έτσι είναι οι άντρες. Όταν τους χρειάζεσαι, εξαφανίζονται. Δεν θέλω να το ξαναδώ. Κανέναν δεν θέλω να ξαναδώ πια. Και καλά θα κάνεις, γιατί αυτός είναι χειρότερος από τον πατέρα σου. Κοίταξε να δεις όμως, μην χάσουμε τον Φίλιπ, γιατί χρειαζόμαστε ένα πατέρα για το παιδί σου. Λυσάξανε σήμερα. Θέλετε, παρακαλώ. Έρχομαι εκ μέρους του κυρίου Νίκογλου. Έφερα τη βαλίτσα που ζήτησε ο σύζυγός σας. Μήπως θα μπορούσατε να μου δώσετε τη βαλίτσα της Γιούλας? Ευχαρίστω. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα, περιμένετε ένα λεπτό, Χιλότερα τη βαλίτσα! Κύριε Λέισον, τι αγρία άνθρωπος είναι αυτός! Χαίρετε. Κυρία Ανδρεάδη, τι να σας πω. Δεν ξέρω πώς να δικαιολογηθώ για το απέσιο φερσιμό μου προχθές. Φαίνεται το μεθύσι φταίει, γιατί εγώ δεν. Μα τι λες τώρα, Χρυσέ μου, κι εγώ και ο άντρας μου ξέρουμε πόσο καλό παιδί είσαι και πόσο λεπτούς τρόπους έχεις. Ξέρω, αλλά μου την έδωσε στα νεύρα όταν είδα εκείνο τον τύπο να κρατάει τα γόνατα από την κόρη σας. Αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουνε. Α, ξέχασα να σου πω ότι ήταν ένας εξάδελφος της Έλλης που μόλις γύρισε από το Βέλγιο. Α, έτσι. Γιατί εγώ εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα άλλα πράγματα και ξέρετε είμαι πολύ οξύθυμος. Φυσικό είναι. Στην ηλικία σου το αίμα σου να βράζει. Α, εδώ είσαι εσύ! Μην του μιλάς έτσι του παιδιού, δεν θες τίποτα. Εγώ πάντως σας το είχα πει ότι μεθάω εύκολα και τότε μου στρίβει. Δηλαδή τρελαίνεσαι. Αν τρελαίνω, με λέει εσείς. Εμένα άλλα κι άλλοι με τρελαίνουν. Λοιπόν, τώρα σε αφήσουμε τα τρελά και ας μιλήσουμε για το γάμο σου με την κόρη μου. Καμιά αντίρρηση, αλλά όπως μου εξήγησε η γυναίκα σας όταν την είδα να φιλιάται με τον ξάδερφο. Ποιο ξάδερφο? Τον ξάδερφο που γύρισε από το Βέλγιο. Τον σοφέρ μας. Τον σοφέρ σας. Τέλος πάντων, αυτό το διώξαμε. Μην ανησυχείς. Αυτό έφυγε, πάει στην Αυστραλία. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω λέξη από όσα μου λέτε. Με τρελάνεις τώρα κι εσύ, άφησε με ήσυχο επιτέλους. Εντάξει, δηλαδή, ρεμίστε, εντάξει. Άντε από εκεί πέρα, ντε. Τι έρωτα είναι, νοημένοι, στόλοι. Άντε, τελειώνουμε. Λοιπόν, πρόσεξε με. Έτσι και παντρευτείς την κόρη μου, σου ανοίγω ένα τέλειο στούντιο γυμναστικής με το θησαυρό που υπάρχει μέσα αυτή εδώ τη βαλίτσα. Με παρακολουθείς. Με παρακολουθείς, ωραία. Πρόσεξε με. Α, δεις. Τι έχει εδώ μέσα. Αμάν! 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 Φλόρα! Φλόρα! Είμαι τρελό, ρε! Είμαι τρελό, Φλόρα! Φλόρα!
Ναι, εμπρός. Ναι, τηλεφωνώ από την οικία του κυρίου Ανδρεάδη. Ναι, αυτός που κάνει τα σαπούνια. Ξέρετε, ξαφνικά τρελάθηκε. Μην κλείνετε το τηλέφωνο, σας παρακαλώ. Μην το κλείνετε. Λαρά, είμαι τρελός. Είμαι τρελός. Τι έγινε, καλή πάλι, τι σου συμβαίνει. Τα κοσμήματα. Πού είναι η πατήσα με τα κοσμήματα, ρε. Α, μπαμπά, να σου πω. Σε πει εσύ. Μα άσε με να σου πω. Ήρθε εδώ η ίδια η Γιούλα και συνέφερε τη βαλίτσα. Πότε. Όταν ήσουν στο γραφείο. Όμως το κατέψατε! Κάτσε βρε Χρυσέ μου, πώς κάνεις έτσι για μια βαλίτσα! Ναι, μου λέγω! Ξέρεις τι είχε μέσα η βαλίτσα που έδωσε στον Δημήτρη! Για στάσου, σήμερα το πρωί σου δεν πήρε τον Νίκο μου και του είπε να σου στείλει μια βαλίτσα! Ναι, λέω, την έστειλε! Εγώ δεν την έστειλε, την έστειλε με το σοφέρ, την πήρα εγώ και του έδωσε μια άλλη που ήταν εδώ πέρα! Ωρε δολοφόνα, 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 δολοφόνα. 50 εκατομμύρια σε μετρητά και 45 εκατομμύρια σε κοσμήματα ήταν όλη η περιουσία, ρε. Λέω, έχω πια φράγκο, τι θα έχω φράγκο, δεν έχω, με καταστρέψα. Μα, ηρέμησε με. Πρέπει από τα παράτα με, αφήγα παράτα με. Κοίτα, τι παράτα, παράτα με. Κακούργες, δολοφόνες, κακούργες, εγώ. Ναι, γιατρέ, εγώ είμαι. Όχι, με συγχωρείτε, κύριε Νίκογλου. Εγώ είμαι ο Ανδρεάδης, ο... Να σε πω, μήπως είναι και η Γιούλα. Πρόκειται για τη βαλίτσα που σας... Τι είναι, σε βρίσκω επιτέλους ήσυχο. Τι λέρα, Σπυριάρη. Πρέπει εδώ πέρα πρέπει, έχω μείνει άφραγκος και... Μου το έξω, Σπυριάρης. Μου το έξω, Σπυριάρης. Αέρα! 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 Ω Θεέ μου, αέρα. Αέρα, πάρω. Πάρω λίγο αέρα. Αέρα. Κύριε Ανδρεάδη. Πώς από εδώ εσύ. Ξέρετε, έχω χάσει τον Δημήτρη και ψάχνω να τον βρω. Καλά, και ο Δημήτρης ψάχνει να βρει εσένα. Όπου να είναι θα έρθει από εδώ. Αλήθεια μου λέτε. Σε σένα την αλήθεια λέω. Στο Δημήτρη έδωσα ψεύτικη διεύθυνση. Γιατί ψεύτικη διεύθυνση. Αν κάτσω τώρα να στα εξηγήσω όλα, θα με πράσει και εσύ για τρελό. Λοιπόν, αυτή τη φορά σου είναι το λόγο μου. Ότι όλα θα τακτοποιηθούν μια χαρά. Τουλάχιστον όσο αφορά εσένα, παιδί μου. Αν αγαπάς τον Δημήτρη, πήγαινε μέσα και περίμενε. Και όταν θα έρθει η ώρα, θα σε φωνάξω. Άντε, μπράβο. Άντε, μπράβο. Λες να έκανε ο Θεός το θαύμα του. Κύριε Ανδρεάδη, όλα τα περίμενα εκτός από αυτό. Τι, για άλλη καταστροφή! Πού να το φανταστώ για την Κέτη. Ξέρω, δεν τη βρήκες εκεί που σε έστειλα. Λάθος, τη βρήκα. Πού, πότε, μέτρα λες, παιδί μου. Τώρα τι να σας πω που έχω μείνει ξερός. Τι έγινε. Η διεύθυνση που μου δώσατε ήταν ένα από εκείνα τα σπίτια με το κόκκινο φωτάκι. Α, μπορντέλο, μάλιστα. Μάλιστα, μπορντέλο. Λοιπόν. Τι λοιπόν. Όπως καταλαβαίνετε, έφυγα σαν τρελός. Σειρά σου να τρελαθείς κι εσύ. Μόνο που η δική μου η τρέλα με έχει φέρει σε τέτοια απελπισία που να μην θέλω τίποτα πια στη ζωή. Ούτε κοσμήματα θέλω, ούτε βαλίτσες, ούτε τίποτα. Ορίστε, πάρτε. Μη, μακριά, δεν την αγγίζω. Λοιπόν, θα την ανοίξεις εσύ, η Μητράκη. Εγώ θα προσέχουμε έτσι, εδώ πέρα κολλατιστός. Αν δεν ξαναβρεις μέσα να προσέχεις τις σκυλώτες και τα σουτιέν της Γιούλας, τότε θα με χτυπήσεις στην πλάτη τρεις φορές και θα γυρίσω. Αλλιώς πάμε πιστόλι και σκότωσε. Αντέχω άλλο. Μία, δύο, τρεις! Κύριε Ανδρεάδη, ορίστε τα κοσμήματα. Τα κοσμήματα, τα κοσμήματα. Σε ευχαριστώ, αγόρι μου. Ρωδί Μητράκη, σε ευχαριστώ. Είσαι πολύ καλό παιδί. Ε, πού πάτε? Α, εγώ με το φίλημα τα βρήκαμε και τώρα πάμε να τη βρούμε. Τσάω! Τσάω! Ε, σίγουρα θα τρελαθώ. Τι πάνε να βρούνε? Την ευτυχία αυτή που έχασα εγώ για πάντα. Άντε από εκεί πέρα τίποτα δεν έχασες. Όπως με έκανες εσύ ευτυχισμένο, σειρά μου τώρα να σε κάνω κι εγώ ευτυχισμένο. Χωρίς την Κέτη για μένα δεν υπάρχει ευτυχία. Λοιπόν, άκουσα να δεις Δημήτρη. Η Κέτη είναι το πιο τίμιο κορίτσι που υπάρχει στον κόσμο. Εγώ αύριο για να σε εκδικηθώ και να σε ξεπροκτωθώ σου δώσα ψεύτικη διεύθυνση. Και έπεσες κατά σύμπτωση στο σπίτι με το φαναράκι. Το Κέτη είναι τόσο συνηθισμένο όνομα που όλο και κάποια Κέτη θα υπήρχε εκεί μέσα και φυσικότητα να μπερδευτείς. Πω, ηλίθιος κι εγώ που νόμιζα. Και πού τη βρίσκουν τώρα. Λοιπόν, εσύ μου έδωσε τα κοσμήματα και εγώ σου δίνω την Κέτη, βρε. Την Κέτη. Μέσα είναι, πήγαινε. Πού μέσα. Μέσα είναι, πήγαινε, σε περιμένω. Τρέχα, βρε, τρέχα, Δημητράκη. Γιατί και εγώ τα κοσμήματα, τα κοσμήματα, τα κοσμήματα. Εγώ τα κοσμήματα. Τα κοσμήματα. Τα κοσμήματα. Παγιά μου, παγιά, παγιά, παγιά. Αχ, τα κοσμετάκια μου, τα ωραία μου κοσμετάκια που νόμιζα πως τα είχα χαμένα, καμένα, δεν τα έχω, να πέφτει, εδώ είναι, εδώ, λαβώ, 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 λ
Αλήθεια! Κύριε Διευθυντά! Τι έπαθα! Τίποτα δεν έπαθα! Αλλά αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία! Είμαι σαν τρελός! Α, δεν είμαι σαν τρελός! Μ' αρέσει να κάνω το τρελό! Μ' αρέσει να... Συνήθισα πια! Άσε μας, έλα, κορίτσι μου! Αριστείδη μου, κοίτα τα παιδιά. Έλα, φίλησε με και εσύ εμένα. Πράτε, παράτα με, δεν θέλω αηδίες. Εξάλλου, εγώ είμαι τρελός.